καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη γη, σε όλους τους πλανήτες, σε όλο το... Τι να πω άλλο. Ηλιακό σύστημα. Ηλιακό σύστημα, αυτό σύμπαν... δεν μου ερχόταν. Μπράβο, μπράβο ρε Στέλιο, με συμπλήρωσες. Να καλωσορίσω για άλλη μια φορά, δίπλα μου έχω τον Στέλιο Παπαντονίου και το, από το PAOK Day, καλά τα είπα. Ναι, καλά τα είπες. PAOK Day and Night ή Σκέτο Day είναι. PAOK Day. Σκέτο Day. Το βράδυ δηλαδή δεν λειτουργείς. Το βράδυ όχι, φίλε, κοιμόμαστε, εντάξει. Το βράδυ δεν... Το βράδυ δεν λειτουργούμε. Τώρα μου ήρθε αυτό πραγματικά. Μόνο days. Ναι, μόνο day δεν έχει. Night όχι. Μέχρι τις 12, άντε. Μέχρι τις 12. Και πιο νωρίς. Και πιο νωρίς. Δηλαδή, άμα έρθει μια μεταγραφή στις μία... Άμα έρθει, εντάξει, εκείνη την ώρα, εντάξει, είμαστε λίγο, ειδικά στις μεταγραφές, σε ετοιμότητα. Αλλά τώρα, ας πούμε, αυτές τις 15 μέρες, μετά τις 11-12 δεν παίζει να βγει κάτι. Εντάξει, καλά, όντως. Τώρα ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν και μεταγραφές. Μόνο αποχωρήσεις υπάρχουν. Άμα γίνει καμιά αποχώρηση, θα τη γράψεις. Πουφ, κατευθείαν, έτσι. Να, τώρα ψήνεται μια αποχώρηση στον ΠΑΟΚ. Ψήνεται αποχώρηση, θα μας τα πει σε λίγο. Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ, μέχρι τις 10 η ώρα θα σας κρατήσουν συντροφιά εδώ στο Λίμπερο 107,4. Να διαβάσω όμως τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε φυσικά από τη Μάζντα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύη στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Πορκίτοψε το πολύ, κάτσα πάρω και μια ανάσα, έτσι να πάρω ένα καταπιό. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσημιές Στέλιο έχει το πορκίτο. Να σας τρέχουν τα σάλια. Έχεις φάει πορκίτο. Ναι. Και θα έχεις χτυπήσει. Εντάξει. Και ποιος δεν έχει φάει Θεσσαλονίκη πορκίτο, είναι δύσκολο να βρεις κάποιον. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου ή διεύθυνση και delivery στο πασίγνωστο διάσημο πλέον 2310-520-555. Τα τρία πεντάρια στο τέλος, το 520 αν θυμάσαι, τελείωσες. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας από την εφαρμογή, παίρνετε έκπτωση 10%. Ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης και ορολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα κλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, τσίπουρου, ούζου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρκλάς με ιστορία το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση Άργων Αυτών 1 με θεμιστό Κλισοφούλη 76, λίγο πριν κολλητά μπορώ να πω στο ΣΑΡΚ, έτσι, για όσους ξέρουν και την περιοχή καλύτερα, και τηλέφωνο ρεζερβέ για να κάνετε κράτηση τραπέζι, γιατί όπως λέει και ο Τάσος γίνεται πανικός, δεν μπορείτε να βρείτε εύκολα. Καλό είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 2310-413-230, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-413-230, για να κάνετε την κράτησή σας, για να μην περιμένετε. Έτσι. Καλύτερα να τα έχεις κλείσει από πριν, να είσαι χαλαρός και άνετος. Ειδικά αν έχεις και μια έτσι, ωραία παρίτσα. Άμα έχεις ωραία παρίτσα, ναι, προφανώς. Προφανώς πρέπει να φανείς και λίγο άπλας, έτσι, και λίγο απλάτζε να είσαι. Να μην το παίζει τα λεωροπαγίδα, να μην είσαι σφιχτό. Σωστό. Σφιχτό, άμα είσαι με γυναίκα, καθάρισε, τελείωσε. Σε χαιρέτησε. Σε χαιρέτησε. Έτσι είναι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, 8 και βήματα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω λίγο πριν πάμε στα στατουάρι και στο ΠΑΟΚ, γιατί μιλούσα εδώ και έξω με τον. Δεν είπα Χρήστο και όχι συνηγοληψία. Χριστάρα. Με τις μουσικάρες του κτλ. Και είχαμε μια έτσι, όταν παίζανε διαφημίσεις μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή. Βλέπω εδώ, με στοίχημα δεν ασχολείσαι εσύ έτσι ιδιαίτερα. Δεν παίζω, αλλά εντάξει. Δηλαδή, βλέπω, συγγνώμη, το μου τον πας και το παρακολουθείς έτσι. Ναι, προφανώς. Βλέπω εδώ πέρα, γι' αυτό λέμε είναι τα λάθη.
Βλέπω εδώ και από την αρχή της, πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο, ήταν ακόμη μεγαλύτερο φαβορή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου, από πολύ γνωστή εταιρεία, έτσι. Ναι. Να μην την πούμε, δεν ξέρω αν διαφημίζεται πλέον στο ραδιόφωνο. Πριν κάποιο καιρό διαφημίζονταν, δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπω Αμερική, που τώρα ανέβηκε κιόλας, ήταν 1,95, τη βλέπω 2, για κατάκτηση μιλάμε, έτσι. Ναι. Και Σερβία 2,70. Δηλαδή 2 Αμερική, 2,70 Σερβία. Πιο πολύ νομίζω ότι αξίζει το 2,70 της Σερβίας. Καλά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή αυτή η Αμερική με τις τριτοτεταρτοπέμπτες επιλογές, από ό,τι λένε όλοι, και που αυτοκτόνησε εις διπλούν η Τουρκία. Θα μου πεις ένα μάτς, ξέρω εγώ. Αυτοκτόνησε εις διπλούν η Τουρκία και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση για να τους κερδίσει. Πώς θα κερδίσει δηλαδή, συγγνώμη, τους Σέρβους. Και το δίνει 2,70. Πρέπει να τους εκτελέσουμε. Χριστό, να τους εκτελέσουμε, έτσι. Πρέπει. Οι Αμερικάνοι στα φιλικά έχασαν και από την Αυστραλία. Είχαν να χάσουν από, τότε που, από το 2006 που έχασαν από την Ελλάδα στον ημιτελικό του μπάσκετ, που είχε γίνει στη Σαϊτάμα. Ναι. Και τώρα έχασαν από την Αυστραλία και είδαμε και με την Τουρκία που. Όχι, δεν είναι καμιά. Δεν είναι καμιά. Καμιά σχέση αυτή. Από ότι. Εγώ δεν παρακολουθώ πλέον NBA. Εμείς βλέπαμε NBA όταν άξιζε. Δεκαετία 80-90 εκεί. Λοιπόν, τώρα πολύ λίγα πράγματα. Όχι καθόλου, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Αλλά. Καλά, η ομάδα τους δεν έχει. Είναι εσείς. Που είναι το NBA, παίζει τώρα ο κάθε πικραμένος στο NBA. Από αυτούς κιόλας ήρθαν οι τρίτο. Έτσι λένε, έτσι. Οι τρίτες επιλογές. Δηλαδή οι δευτεροτρίτες ομάδες τους. Οπότε δύσκολα τα πράγματα και βλέπω 2,70. Ξέρεις τώρα τι μου θύμισε. Τώρα θα πω λίγο και θα κάνω και τους παοξίδες. Μου θύμισε τον. Τότε ήμασταν στο στοίχημα. Μου θύμισε την περίπτωση του Παρασίδη, ο οποίος βγήκε ένα. Ήταν, θυμάμαι, αρχές Δεκεμβρίου και είπε, ρε παιδιά, ο άνθρωπος, εντάξει, στο στοίχημα ήταν εξπέρ ο άνθρωπος, εντάξει. Λοιπόν, άσχετα που ήταν παόξης, δεν έχει σχέση. Ασχολιόταν, ναι. Ναι, βέβαια, καμία σχέση. Και είπε τον Δεκέμβριο, το θυμάμαι σαν χθες, βλέπω, ρε παιδί μου, ήταν το γαλλικό πρωτάθλημα. Τώρα, πολλοί που με ακούν θα το. Και μετά, όταν ανοίξουμε τις γραμμές, θα το επιβεβαίωσουν. Λέει, βλέπω ένα, ρε παιδιά, λέει ένας, όπως είπαμε τώρα αυτό. Βλέπω, λέει ένα, ρε παιδιά, πράγμα, την Αντ στην Γαλλία. Βλέπω, λέει, ήταν η Νάν τότε ή ένα βαθμό πίσω, δεν θυμάμαι, ή ένα βαθμό μπροστά. Έχει παίξει, λέει, δύσκολο πρόγραμμα, έχει βγάλει το δύσκολο. Ήταν 2-3 αγωνιστικές πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Και τη δίνει πάρα πολύ, λέει, για πρωταθλήτρια. Την έδινε 6 κιόλας. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί τον ακολούθησα. Έβαλα ένα σημαντικό τότε ποσό για την, και για την τσέπη μου, για τη δική μου τσέπη, έτσι. Εμένα όμως, επειδή μου φαίνονταν λίγα αυτά που βάλα, τσόνταρα και από πίσω. Ποιο είναι τσόνταρα, ρε φίλε. Τσόνταρα και τη Ρώμα πρωταθλητρία. Είναι η χρονιά που το πήρε και η Ρώμα, βέβαια. Ήμουν τυχερός. Πόνταρα τότε με Μπατιστούτα η Ρώμα και. Τέλος πάντων, μου άνοιξε τα μάτια και χρωστάω δηλαδή το μισό και περισσότερο στοίχημα. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα κάνουν και αυτοί λάθη. Σίγουρα λεφτά δεν χαρίζουν. Προφανώς κάνουν λάθη. Έτσι. Δεν ξέρω αν κάνουν λάθη. Έχω έναν γνωστό μου, ο οποίος ασχολείται περισσότερο με ειδικά στοιχήματα. Ναι. Στα ειδικά στοιχήματα, είτε αυτό αφορούν πάσες, ναι. Corner και δεν συμμαζεύεται, είναι πολύ πιο εύκολο να συναντήσεις λάθη από τέτοια στοιχήματα. Ναι. Στα ειδικά στοιχήματα, γιατί ουσιαστικά μπορεί να μην το υπολογίσουν καλά, ή αν πας σε κάποιο πρωτάθλημα ή σε κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι λίγο πιο ψαγμενιές, θα δεις ότι μπορείς να τους. Εννοείς σε μάτς, έτσι, τα ειδικά στοιχήματα. Ειδικά στοιχήματα σε διάφορα μάτς. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που βγάζουν ειδικά στοιχήματα. Ναι. Άμα πας και την ψάξεις λίγο περισσότερο με ειδικά στοιχήματα, μπορείς να βρεις πολύ πιο εύκολα λάθος από το over, το under, το άσο, το χ και το διπλό. Συμφωνώ, γιατί όσο πιο εξειδικευμένα είναι τα ειδικά στοιχήματα, υπάρχουν και περισσότερα λάθη. Αυτό είναι δεδομένο. Τέλος πάντων, γιατί ξεκινήσαμε με μπάσκετ. Γιατί είμαστε, διανύουμε τώρα περίοδο μου τον μπάσκετ, έτσι λίγο πολύ βλέπουμε τα παιχνίδια της, και της εθνικής μας πρώτιστα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σήμερα η Ισπανία έχανε μέχρι 6-7 λεπτά πριν λήξει το μάτς, έχανε από το Ιράν. Μιλάμε, δεν υπάρχουν ομάδες, αλλά δυστυχώς και εμείς είμαστε, για μένα δεν είμαστε τόσο καλοί όσο μας λέγανε εδώ και οι δικοί μας δημοσιογράφοι και. Εντάξει, οι δικοί μας οι δημοσιογράφοι ήταν σε φάση, ήρθατε το κούμπο, γίναμε πρώτο φαβορί για μετάλλιο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό τους επιχείρημα σε όλους για το μετάλλιο. Εγώ επαναλαμβάνω και χθες το λέγαμε εδώ με τον Τάσο, αυτό το NBA δεν είναι καμία σχέση, όχι καν με τη δεκαετία του 80, δεν υπάρχει καν σύγκριση, ούτε καν με την προηγούμενη δεκαετία του. Δηλαδή πιστεύω ότι όσο πάει, πέφτει, λέω εγώ έτσι, πέφτει το επίπεδο. Το NBA και μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ότι ο κάθε καρδιά σκαρίδι από χώρες οι οποίες μέχρι πριν
χρόνια μόνο θεατές θα μπορούσαν να είναι σε παιχνίδι NBA. Παίζουν τώρα σε ομάδες, έτσι. Έχουν πέσει και λογικά και τα budget λίγο. Λογικό είναι. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, η εθνική είναι μεγάλη της ευκαιρία βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν ομάδες έτσι. Αν εξαιρέσει τώρα την Ιουγκοσλαβία. Ιουγκοσλαβία. Έζησα Ιουγκοσλαβία. Εσύ την προλάβεις Ιουγκοσλαβία, όχι. Δεν τη θυμάμαι. Δεν τη θυμάσαι Ιουγκοσλαβία. Να δεις ένα, και με αυτό κλείνουμε και να περάσουμε και στα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Το παίζει συνέχεια στην. Ένα καλό έκανε αυτό η προηγουμένη η κυβέρνηση. Κάναν τα 2-3 καλά. Ένα ήταν η Earth Sports, πραγματικά. Να. Έχει ένα ρεπορτάζ εκεί που δείχνει τη ζωή του Ντράζεν Πέτροβιτς και μιλάει πώς δείχνει. Αφιέρωμα. Δείχνει, όχι, λάθος. Δεν δείχνει τη ζωή του Ντράζεν Πέτροβιτς. Δείχνει τη φιλία του Ντίβατς με τον Βλάντι Ντίβατς. Με τον Πέτροβιτς, με τον Ντράζεν Πέτροβιτς. Μαζί πήγανε στην Αμερική την ίδια χρονιά. Ο ένας σου λέει και ο άλλος τους. Πού είχε πάει, ρε. Όχι, στους Nets πήγε μετά στην αρχή. Ποια ήταν η πρώτη ομάδα που δεν έπαιζε. Στους. Που είχαν τον μαύρο. Τον, ο Ντρέξελ που έπαιζε. Πόρτλαν. Στους Πόρτλαν πήγε στην αρχή. Δεν έπαιζε εκεί καθόλου. Μετά πήγε στους Nets. Και έκανε την καριέρα φυσικά πριν. Αλλά είναι ένα φανταστικό τέτοιο να το δεις, γιατί. Θα το ψάξω. Θα το ψάξεις. Καλά, να σου πω κάτι στο ίντερνετ, να μπει στο YouTube. Υπάρχει 100%, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τώρα αυτές οι ομάδες. Καμία. Ούτε και οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτή ειδικά η εθνική Ιουγκοσλαβία τότε όλοι παίξανε σχεδόν όλοι NBA. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε, καλά κάναμε, μ' αρέσουν αυτά τα όρμα, σχολείο, η egg drooling. Η egg drooling που πήγα, τι να κάνουμε, double scores έχω. Αύριο έχω και γενέθλια, να ξέρεις, άρα double score έχω, σε έχω. Δεν θα είμαι εδώ αύριο, εντάξει, κάνουμε γενέθλια, αύριο είμαι και έξω. Αύριο γίνεται το κανονικό double score. Ναι. Γιατί εγώ έχω περάσει τη γενέθλιά μου, οπότε... Ναι, αύριο είσαι, double score. Έχω μειώσει κατά ένα χρόνο, αλλά... Πάει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με, δεν ξέρω αν έχουμε. Τώρα κάτσε λίγο, αυτό ήθελα να το δω, γιατί μια που μιλούσαμε για μπάσκετ, τι λέει εδώ. Θέλει να πάει στο... ναι, κοίτα, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Μένω, φεύγω, μένω. Το θέλει ο Παναθηναϊκός, όχι. Δεν το θέλει ο Παναθηναϊκός, δεν θέλει. Πάντως, ήθελα να κάνω ένα σχολείο, σώρες, πήρα μονοκόμματα. Δεν πειράζει. Αν κατάφερνες, κύριε Γουλιέλμο, για δεύτερη φορά, καλά την πρώτη δεν ήσουν εσύ. Αν κατάφερνες να πάρεις από τον Παναθηναϊκό, κάτσε να το διαβάσω τώρα το ρεπορτάζ, να πάρεις, να τον ξεχρώσουμε, γιατί σίγουρα το χρωστάμε κάποια λεφτά, έτσι. Υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αν και ο κύριος Γουλιέλμος έλεγε ότι η φετινή χρονιά θα είναι πληρωμένη, σίγουρα το χρωστάμε κάτι. Πάντως, αν κατάφερνες, με λίγα λόγια, να τον ξεχρεώσουμε, χωρίς να δώσεις λεφτά φυσικά, και να πάρεις έστω και 50 ευρώ από τον Παναθηναϊκό, εγώ θα σε είχα ανακηρύξει το μεγαλύτερο πρόεδρο στην ιστορία του Άρη. Από ό,τι βλέπω όμως, λέει εδώ το All About Άρης, τελειώνει με Μποχορίδη. Τι τελειώνει? Ο 25χρονος Γκάτ συνεχίζει να απέχει από τις προπονήσεις ομάδος και επειδή η συγκεκριμένη κατάσταση δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί, αναμένει το καθοριστικό ραντεβού για να λυθεί η συνεργασία. Απέχει από τις προπονήσεις. Ωραία. Το All About Άρης σημειώσει πολλά και σε αυτές τις περιπτώσεις το διαζύγιο είναι η πιθανότερη κατάληξη και αυτό θα γίνει και στη συγκεκριμένη. Μέχρι τώρα καμιά πλευρά δεν υποχώρησε από την άποψη ότι ο παίκτης έδινε το buyout αλλά ήθελε τα οφειλόμενα. Έδινε το buyout, ναι, είχε 15.000 buyout, αν το θυμάμαι καλά. Αλλά ήθελε τα οφειλόμενα. Πώς είναι τα οφειλόμενα? Και ο Άρης δεν αρκούνταν μόνο στο ποσό απελευθέρωση, αλλά ζητούσε και από τον παίκτη να μην διεκδικήσει το ποσό του που το οφείλονταν. Ό,τι να είναι. Όπως όλα δείχνουν μέσα στις επόμενες μέρες, η υπόθεση θα τελειώσει αν δεν αλλάξει κάτι εκ νέου ο Μποχορίδης στην καριέρα στον Παναθηναίκο. Στο καλό να πάει το παιδί. Υγεία να έχει. Εγώ θεωρώ και γι' αυτόν τον κατά συνθήκη Άρη, γιατί δεν είναι Άρης αυτός ο οποίος παρουσιάζεται τα. 2-3 τελευταία χρόνια, τα δύο μάλλον, ούτε εκεί δεν μπορεί να σταθεί ο συγκεκριμένος παίκτης. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός της Ευρωλίγκα τώρα με Μποχορίδη ή και που πήρε και τον Αθηναίου που τραυματίστηκε και το παιδί. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει. Δεν μπόρεσε τις προηγούμενες 2-3 χρονιές που είχε ο Μαδάρο Παναθηναϊκός να μπει στο Final Four. Τώρα που έχει ρίξει κάτω. Γιατί να βάλει λεφτά? Το πρωτάθλημα θα το πάρει περπατώντας. Για ποιο λόγο? Εδώ δεν μπόρεσε να μπει στην τετράδα στα Final Four με διπλάσιο μπάτζετ. Θα μπει τώρα με αυτό, με τον Μποχορίδη, με τον Αθηναίο, να ήταν καλά το παιδί και δεν ξέρω με ποιους άλλους, ούτε μία στο εκατομμύριο. Να είναι καλά το παιδί, το παλικάρι, τον ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, αν ήμουνα, γιατί το σχολείο μου πάντα είναι είτε για ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, από αυτή την οπτική γωνία, τι θα έκανα αν ήμουν πρόεδρος, ούτε σε αυτόν τον Άρη που θα παλέψει να σωθεί για μένα έχεις θέση. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει.
ίσως να είμαι λίγο έτσι υπερβολικός. Βέβαια, το να μην έχω... Αυστηρό θα σε χαρακτηρίζει. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Είμαι αυτά, σου λέω, επαναλαμβάνω, δεν... τότε δεν με ήξερα, θα έλεγα και δύο χρόνια πριν, ας πούμε, όταν πρώτο ήρθε ο... και προηγουμένως. Εντάξει, καταφέραμε, πήραμε ένα σεβαστό ποσό την πρώτη φορά από τον Παναθηναϊκό. Τους ψιλοπιάσαμε κότσους, θεωρώ εγώ. Είχαμε πάρει 300-400 χιλιάρικα τότε. Ζωάρα. Ναι, έτσι λέω εγώ. Αν γι' αυτό είπα, αν κατάφερνες να πάρεις και 50 ευρώ δεύτερη φορά από τον Παναθηναϊκό, εγώ τι να πω, θα σε χειροκροτούσα, σε οικονόμους, standing ovation όπως λέγεται, και θα έκανα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πήρα έτσι και με τον μπάσκετ, σε πήρα μονότερμα, Στέλιο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Παίξε μπαλίτσα. Take your time. Λοιπόν, έχουμε πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα τίποτα έτσι. Αυτό που είπες για αποχώρηση, τι ήτανε? Που εντάξει, ουσιαστικά μετά τον αποκλεισμό της Πέμπτης, ο Μάριο Μπράνκο, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕΠΑΟΚ, έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του μεγαλομετόχου του Ιβάν Σαββίδη. Και από εκεί και πέρα μετά έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια για τους πιθανούς αντικαταστάτες του. Εντάξει, φυσικά ο Σαββίδης δεν απάντησε ποτέ είτε θετικά είτε αρνητικά σε αυτήν την παρέτηση. Μένει να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες. Από εκεί πέρα όμως τα ονόματα ήδη έχουν κυκλοφορήσει. Όπως και για τον Άρη, γιατί θα πούμε μετά για προπονητή, για Άρη, ναι, υπάρχουν ονόματα. Είδε ένα ενδιαφέρον όνομα στο ρεπορτάζ. Ποιο είδες? Βλαντενίβιτς. Ναι. Εντάξει, βγήκε ο Λούπος Μίχελ, που ήταν και πρώην αθλητικός διευθυντής, που κατά τη γνώμη μου μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, αλλά εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα το πω. Ο πιο πετυχημένος τεχνικός διευθυντής που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ποιος έφερε αυτός, δεν θυμάμαι, έτσι για να δω. Ουσιαστικά η ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνίζει είναι η δικιά του. Οι περισσότερες επιλογές. Και ο άλλος είναι πάλι ένας παλιός γνώριμος των Ασπρόμαυρων, ο Ζήσης Βρίζας. Εδώ πέρα θα αρχίσουμε να συγκινούμαστε. Χορόμιλο το δάκρυ, έτσι. Ναι, τώρα. Ζήσης Βρίζας ξανά. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι όπως. Άμα είναι έτσι, θα φέρουμε και τον Θόδωρα. Να το πάρουμε στη Φρίξα να το φέρουμε και αυτόν. Όχι, νομίζω οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, για τους συγκεκριμένους δύο τουλάχιστον, θεωρώ πως έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος τους. Ότι είχαν να προσφέρουν κακό, καλό. Ζαγοράκι Ευρίζα, εννοείς. Καλό ή κακό το έχουν προσφέρει. Έχω άποψη και για τους δύο, αλλά δεν θα την πω, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει. Αν σου ζητηθεί από τον κόσμο, μπορεί να την πεις. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν. Άμα θέλει ο ΠΑΟΚ να βρει κάποιον καλύτερο αθλητικό διευθυντή, μπορεί να το βρει. Δεν χρειάζεται να γυρνάμε πάλι σε παλιές επιλογές. Ναι. Ωραία. Έχουμε έτσι ψωμάκι και για τα. Όπως είπες εσύ, κατάλαβα για ποιον λες. Για τον Ίβιτς λες. Ναι, Βλάντεν Ίβιτς. Σου αρέσει ο Ίβιτς, δηλαδή το θεωρείς καλό προπονητή? Από την παρουσία του που είχε στον ΠΑΟΚ, εντάξει, μετά δεν τον παρακολουθούσα, αλλά έβλεπα ότι τα πηγαίνει καλά, αν και τώρα τελευταία είχε χάσει. Ναι, αλλά Παντελίδη έγινε και αυτός. Αποκλείστηκε, λέει, από το Champions League. Και μετά είχε προβλήματα. Αποκλείστηκε και στο Europa. Και έχασε, έκανε και πρώτες δύο αγωνιστικές. Έχασε, ναι, λέει, χάσει και τα ποδητήρια. Έχασε και έκανε και μια χοντρίγκελα στο πρωτάθλημα. Είδες τι είναι. Δηλαδή, πέρσι το πήρε, αν θυμάμαι καλά, το πήρε το πρωτάθλημα. Δες τώρα τι είναι, γιατί λέμε. Το πήρε το πρωτάθλημα, δεν ξέρω τώρα αν αυτή η ομάδα ήταν, ξέρω, στο Ισραήλ, δεν ήταν. Ναι. Ξέρω εγώ, ήταν ο Ολυμπιακός του Ισραήλ που παίρνει πάντα το πρωτάθλημα, ναι, δεν το ξέρω. Όχι, είχε να το πάρει για αρκετά χρόνια. Ωραία, άρα δεν ήταν ο Ολυμπιακός του Ισραήλ. Πήρε ένα πρωτάθλημα και σχεδόν, νομίζω, τελευταία αγωνιστική έχασε το ΑΕΔ του, έτσι. Τελευταία αγωνιστική, γιατί ήταν. Θυμάμαι που τα έλεγε ο Τάσος. Ναι, όλοι μαζί ήταν αυτοί. Άρα ένα άνθρωπο στο Ισραήλ κιόλα, έτσι, δεν μιλάμε. Δηλαδή. Παίρνει το πρωτάθλημα που μια ομάδα όπως λες και εσύ, εγώ δεν την ξέρω καν. Δεν είναι από αυτές που παίρνουν κάθε φορά το πρωτάθλημα, έτσι. Είχε μου λες πολλά χρόνια να το πάρει. Είχε χρόνια. Και όμως την επόμενη χρονιά, μία σφαλιάρα, δύο, τρίτη, γεια σας. Από εδώ είναι η έξοδος. Το κλασικό είναι αυτό που λέμε και για τον Παντελή. Εγώ δεν ξέρω, βέβαια, δεν είμαστε στα ποδητήρια, έτσι. Ούτε στα ποδητήρια της Ισραηλινής ομάδας είμαστε, ούτε του Άρη. Είναι το κλασικό αυτό που λέμε, χάνει τα ποδητήρια. Δεν το γουστάρουν οι παίκτες και. Δεν μπορούν να φύγουν οι παίκτες, θα φύγει ο προπονητής. Έτσι, άρα παντού γίνεται αυτό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Παντού γίνεται. Ακόμα και στην Τσέλσι έγινε με τον Μουρίνιο. Με τον Μουρίνιο. Δεν τον ήθελαν οι ποδοσφαιριστές και τον έδιωξαν. Στη Ρεάλ έγινε αυτό. Πάλι με τον Μουρίνιο. Τον έδιωξαν και μετά έκανε ένα σερί η Τσέλσι, γιατί ήταν προς τα πολύ κάτω εκείνη τη χρονιά. Ήταν να πέσει και έκανε σερί πρωταθλητισμού. Και πρόσεξε, ήταν η χρονιά, πήρε με τον Μουρίνιο το πρωτάθλημα και ήταν η επόμενη χρονιά στο καπάκι. Ναι, στο καπάκι. Γίνονται. Δεν γίνονται. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Όπως ακούμε πολλές φορές. Καλά, αυτό κάποια... είναι δικαιολογία. Κλισέ. Κάποια κλισέ. Ναι. Μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά κάποια ακόμη θεματάκια που έχουμε και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Έχουμε προπονητή. Ψάχνει ο Άρης προπονητή. Υπάρχουν κάποια ονόματα. Μέχρι και Γκούτι διάβασα. Γκούτι. Έχω ένα σχόλιο γενικότερα που το έκανα και παλιότερα με προπονητές που όντως ήρθαν και δούλεψαν, όπως ήταν ο Μαζίνιο.
Έχω ένα σχόλιο επ' αυτού. Θα πει και ο Στέλιος την ειδησιογραφία του ΠΑΟΚ. Θα σχολιάσουμε και θα ανοίξουμε φυσικά τις γραμμές. Όλα αυτά σε λίγο στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Στέλιος Παπαντονίου και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Να μην ανοίξουμε ακόμη τις γραμμές. Να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια όσον αφορά ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη. Καλά, δεν θα πούμε και τίποτα. Δεν θα ανακαλύψουμε για την Αμερική. Εντάξει, να σχολιάσουμε 2-3 πραγματάκια. Ναι, είναι και η διακοπή λόγω της εθνικής. Εβδομάδες τώρα. Ναι, η εθνική παίζει αύριο. Αύριο 5η, 10 παρατέταρτο. Με τον Ντεζίπ, πώς λέγεται αυτός, Ντεζίπ. Ναι, για ένας καινούργιος προπονητής τώρα. Ε? Βαν. Ναι, εγώ τον Ντε, γιατί το είπα, έλα Ντε. Βαν Σιπ. Πού ήταν αυτός. Φαν Σιπ, ναι. Πού ήταν αυτός ο προπονητής, ο Φαν Σιπ. Θα μου πεις εντάξει. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Δηλαδή έχουμε στο μπάσκετ το Βασιλακόπουλο, έβαλε το Σκουρτόπουλο, ρε παιδιά. Οι άλλοι είχαν, οι Βραζιλιάνοι είχαν τον Άζα Πέτροβιτς και εμείς έχουμε το Σκουρτόπουλο. Έγιναν αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ο Βάνση, πού ήταν αυτός ο καημένος, πρώτη φορά τον ακούω. Καλά, δεν είμαι και γνώση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά εντάξει. Πού λέει τίποτα, Αριστέλιο, πού ήταν αυτός. Τώρα θα το δούμε πού είναι. Ο Τζιπ, πού ήταν αυτός. 10 παρατέταρτο και μετά παίζουμε τρίτη ξανά. Ναι. Καπάκι. Ωραία. Είναι λίγο ψιλοξενέρα. Μην πω χοντροξενέρα όταν δεν έχει πρωτάθλημα. Θα μου πει εθνική ομάδα είναι αυτή. Α, στη Σβόλε ήταν. Πού ήταν, στη Σβόλε. Ναι. Μεγαθύριο. Θα μου πει ποιον θέλει κιόλα, ρε εσύ. Ναι. Πέρσι, δηλαδή, πέρσι τώρα, την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σβόλε, έτσι. Ήταν τη σεζόν 2017-2018. Ναι. 18-19 πουθενά δεν θα ήταν. Όχι, πουθενά δεν ήταν. Θα έπαιζε τάβλη σπίτι του προφανώς. Ναι, έκανε διακοπές. Έκανε διακοπές. Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτόν στο γήπεδο. Θα το δούμε αύριο. Δεν δίνω πολύ. Τι μπορεί να αλλάξει. Μόνο νίκες θέλουμε, έτσι. Ναι. Μας παίρνει και ένα χ, όχι. Παντού, βασικά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, μόνο νίκες θέλουμε για να δούμε προκοπή. Ναι, έτσι πως τα κατάφεραν στο μπάσκετ, χάσαν από τα παππούδια. Τι να κάνουμε, δηλαδή. 37 χρονών ο άλλος και. Ναι, εντάξει. Τον έκανε αυτό τον Παπαγιάννη. Ο ποιος ήταν. Εντάξει, εντάξει, Παπαγιάννης. Μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη και του ΠΑΟΚ να ξεκινήσω εγώ. Σκανάρει την ξένη αγορά. Ποιος σκανάρει την ξένη αγορά, ο Άγγελος Χαριστέας. Ποια ξένη αγορά, Ολλανδία και τα περίχωρα εκεί. Εκεί έπαιξε μπάλα, εκεί έχει τους. Έπαιξε και Γερμανία. Στην Βέρντερ, ναι. Με το Ρεχάγκελ εκεί πέρα που τον έρευνε. Σωστά, σωστά. Στη Γερμανία να έρθει σοβαρός προπονητής, έστω με κάποια προϋπηρεσία, θέλει, να αναλάβει. Θέλει, και θέλει να δώσει και κάτι παραπάνω. Θέλει να δώσει και κάτι παραπάνω και δύσκολα, λέω εγώ, θα αναλάβει Γερμανός, ακόμη και από τη Τσβόλε της Γερμανίας, να αναλάβει σύλλογο που δεν έχει κάνει, ξεκίνησε το πρωτάθλημα και δεν έχει κάνει αυτό στην ομάδα. Έτσι λέω, μπορεί να κάνουν και λάθος. Αλλά Ολλανδό μπορεί να βρει. Θεωρώ Ολλανδό ψάχνουν, λέω. Αν και είπε, μιλούσα με τον Χρήστο, είπε, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί και ένας Έλληνας. Πάντως ο Χρήστος λέει, ο Ίβιτς δεν παίζει, λέει. Διάβασα και το κείμενο του, δεν παίζει, λέει ο Ίβιτς. Λοιπόν, αμφότεροι ψάχνονται, ποιοι είναι αμφότεροι, πρόεδρος και Χαριστέας. Αυτοί οι δύο θα κάνουν τη δουλειά και θα διαλέξουν. Ο ένας θα προτείνει και ο άλλος θα κάνει τις διαπραγματεύσεις, έτσι. Αφότεροι ψάχνονται και σκανάρουν μέσα από τις λίστες ή γνωριμίες στην ξένη αγορά ώστε να συγκεντρώσουν κάποιες περιπτώσεις προπονητών που θα μπορούσαν να αναλάβουν τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι κυτρινόμαυροι έχουν θέσει συγκεκριμένα κριτήρια. Ακούω ποια είναι τα κριτήρια. Νεαρός, τώρα βέβαια το νεαρός, εννοούμε μέχρι 40-45. 45, έτσι, για το ποδόσφαιρο, για προπονητές. Ναι. Σύγχρονο ποδόσφαιρο κτλ. Δηλαδή θέλουμε νεαρό και που να σύγχρονο ποδόσφαιρο να παίξουν. Στις αναζητήσεις τους, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί εκείνος ο προπονητής που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα στοιχεία που ψάχνουν στην Αλκμίνη. Ο στόχος εξέβρεση του προπονητή μέχρι τα τέλη της εβδομάδας παραμένει. Όσο όμως περνούν οι μέρες, δεν αποκλείται η υπόθεση αυτή να κλέψει και λίγο από την επόμενη εβδομάδα. Άρα, κακό αυτό. Θα κλέψει σίγουρα από την επόμενη εβδομάδα. Για να γράφει εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος, υπογράφει ο Νικόλας. Άρα μην περιμένετε άμεσα αύριο μεθαύριο. Αν και ποτέ δεν ξέρεις. Με τον Άρη ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρεις ποτέ. Εκεί που φαίνεται κάτι σίγουρο, πουφ, αλλάζει. Λοιπόν, να δούμε αυτό που ήθελα να. Που το είπα προηγουμένως να σχολιάσω, γιατί διάβασα εκεί στο Sport 24, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ έτσι ψιλοέγκυρο, έτσι. Μην πω χοντρό. Διάβασα Γκούτι, λέει. Γκούτι. Ο Γκούτι, όπως και το Μαζίνιο που σχολίασα προηγουμένως, θυμήθηκα το όνομά του.
Δηλαδή είναι δύο, δεν ξέρω αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Θεωρώ ότι είναι έτσι. Ο Γκούτι μέχρι πριν λίγο καιρό νομίζω ήταν και εν ενεργεία ποδοσφαιριστής. Έτσι, πριν 3-4 χρόνια νομίζω έπαιζε και μπάλα. Ναι, δεν ξέρω αν από τότε ασκεί την προπονητική. Γιατί, τι θέλω να πω με αυτό, όπως και ο Μαζίνιο, δηλαδή δεν θέλω εγώ έναν άνθρωπο όσο μεγάλο όνομα, γιατί ο Μαζίνιο ήταν τεράστιο όνομα σαν ποδοσφαιριστής, έτσι. Μιλάμε τεράστιο. Εθνική Βραζιλίας και τεράστιο όνομα. Αλλά τι έκανε, κοιμήθηκε παλέμαχος και ξύπνησε προπονητής. Δηλαδή δεν θα μάθεις του Κασίδη το κεφάλι τώρα, ούτε ο Γκούτι, ούτε ο Μούτι, ούτε ο Σούτι. Έτσι λέω εγώ. Στου Κασίδη το κεφάλι δεν θα μάθει, ρε φίλε. Όσο και τεράστιο όνομα να είναι σαν ποδοσφαιριστής. Άλλο ποδοσφαιριστής, άλλο προπονητής. Καμία σχέση. Δηλαδή να φέρουμε ένα όνομα. Δεν λέω ότι ισχύει, λέω ρε παιδί μου. Γκούτι, εγώ αν ακούσω Γκούτι, συγγνώμη. Προπονητικά δεν υπάρχει ουσιαστικά. Ναι, αυτό λέω ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα μάθει. Άμα είναι έτσι, να φέρουμε τον Γκατούζο. Τεράστιο, που μεγαλύτερο όνομα είναι. Ναι. Ο Γκατούζο. Νομίζω τον έδιωξε η Μίλαν. Τι να το κάνει. Στον Όφη θα μου πει πει από τον Όφη στη Μίλαν. Ναι, να φέρουμε τον Γκατούζο τότε. Σαν όνομα και ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα. Και έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία, έχει τον Όφη. Να φέρουμε τον Γκατούζο. Μεγαλύτερο όνομα είναι από τον Γκούτι. Δεν πάει έτσι όμω. Ακοιμηθεί δηλαδή. Παλέμαχος και θα ξυπνήσει. Έτσι έγινε και με το Μαζίνιο τότε. Και τότε το είχα πει. Δεν μου πολύ αρέσει, αλλά φυσικά όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα και τι δουλειά θα δείξει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τι εικόνα θα δείξει. Όλα από αυτό κάνω. Όλα από αυτό εξαρτώνται. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια προϋπηρεσία πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και μια προϋπηρεσία. Και εκτός από αυτό, το ότι είσαι καλός, ήσουν καλός ποδοσφαιριστής δεν σημαίνει αυτόματο ότι θα γίνεις και καλός προπονητής. Ναι, γιατί. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όπως ο Γκατούζο ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, ήταν και λίγο σκληρός. Ποιος είπε, ο Γκατούζο, ναι. Βέβαια. Αλλά, okay, σαν προπονητής δεν είναι το κάτι ιδιαίτερο. Τίποτα, δεν είναι. Δεν είναι το top που ήταν σαν ποδοσφαιριστής. Όπως είδαμε και τον Τούντορ. Ο Τούντορ έπαιξε στη Γιουβέντους σαν ποδοσφαιριστής, ήταν top, αλλά σαν προπονητής. Ναι, γιατί χθες με τον τέτοιο τον είπα ότι είναι μεγάλο όνομα και κάτι μου είπε ο Τάσος, κάτι σχολίασε. Ο Τούντορ ήταν πολύ μεγάλο όνομα σαν ποδοσφαιριστής. Ναι, αλλά σαν ποδοσφαιριστής, ναι, σαν προπονητής δεν το είχε. Εντάξει. Εγώ επαναλαμβάνω. Να υπάρχει... πρέπει να το ξεχωρίσουμε λίγο, γιατί γενικά το βλέπω σε όλες τις ομάδες ότι τον μπερδεύουν λίγο. Ότι είναι Γκατούζο, Τούντορ. Ναι, ένα αυτό τώρα, κοίτα. Και λένε. Μα τώρα αυτό που το διάβασα εγώ και προφανώς έπεσε στην αντίληψη και στο μάτι χτύπησε σε πολλούς συνοπαδούς μου. Λέει Γκούτι, πάει Γκούτι, ο Γκούτι. Δηλαδή όνομα, ρε, ο Γκούτι. Άρα καλός θα είναι ο Γκούτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Και επαναλαμβάνω, δεν θα μάθει στο Κασίδη το κεφάλι. Α, Κασίδης είμαι εγώ. Μην μάθει, ρε παιδιά, δηλαδή προς Θεού. Να υπάρχει και 3-4-5 χρόνια, ξέρω εγώ, να υπάρχει μια προϋπηρεσία, να ξέρει. Να τον βάλουμε εμείς να τον βαφτίσουμε, δηλαδή προπονητή στην Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θέλω να πιστεύω, έτσι. Φυσικά δεν αποφασίζω εγώ, την άποψή μου λέω και γι' αυτό το λόγο είμαι και εδώ πέρα. Αλλά την άποψή μου, έτσι. Λοιπόν, και το τελευταίο σχόλιο και μετά πιάνει σίτα του ΠΑΟΚ, όση ώρα θέλει. Με Αμπούμπα και με Νέντεθ προπόνηση. Αμπούμπα, εντάξει, είναι ο νέος ο αμυντικός σκαφ που πήραμε. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Συστάσεις και τέτοια. Θα μου πεις, υπάρχει όταν ακούν συστάσεις να πει κανένας κακό λόγο. Όχι. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Εγώ επαναλαμβάνω, όσο μεγάλο όνομα είναι κάποιος, όσο μικρό, έχουν έρθει πολλά μικρά ονόματα σε όλες τις ομάδες της Ελλάδος και έχουν διαπρέψει και έχουν έρθει τεράστια ονόματα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Θα τον δούμε τον άνθρωπο, τον Αμπούμπα, 21 χρονών. Θα τον δούμε στο γήπεδο. Αλλά για το Μενέντεθ, ρε παιδιά, ο Μενέντεθ. Ο Μενέντεθ, εντάξει. Θα μου πεις συνέχεια το ίδιο σχόλιο. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλες οι μεταγραφές και οι επιλογές πετυχημένες. Εντάξει, του κάναμε ένα μεγάλο συμβόλαιο το οποίο πραγματικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στην αξία του. Αυτό όμως τι δείχνει τώρα, δεν μπορούμε πρώτησα να τον ξεφορτωθούμε. Έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές. Μόνο οι ελεύθεροι παίζουν. Μόνο οι ελεύθεροι. Τώρα μέχρι τις 15 είναι οι ελεύθεροι, έτσι. Να. Μόνο οι ελεύθεροι. 10-15 κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Το ότι έκανε όμως, για να αποκρυπτογραφούμε λίγο, όχι πολύ, δεν είμαι και σοφός. Λοιπόν, ότι έκανε μόνος του όμως προπόνηση και τώρα ξαφνικά κάνει προπόνηση με την ομάδα, αυτό σημαίνει ότι υπολογίζεται. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλο τέτοιο. Δηλαδή ότι υπολογίζεται. Ότι ούτε καν από τους ελεύθερους δεν ψάχνουμε. Τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό λέει η λογική, έτσι. Ξαναδιαβάζω. Με Αμπούμπα και με Νέντεθ προπόνηση. Κάτσε να δω τι λέει εδώ. Αμπούμπα ενώ με την ομάδα μας προπονείται πλέον κανονικά και ο Άλεξ με Νέντεθ. Κάνει προπόνηση με την ομάδα. Άρα είναι. Θεωρητικά, εφόσον κάνει προπόνηση με την ομάδα, ναι, είναι. Να έκανε πάντα, ναι. Έκανε μέχρι τώρα μόνος του. Γιατί του λέγαμε βρες ομάδα να. Και έκανε μόνος του. Θεωρώ άλλαξαν τα δεδομένα. Αλλάξαν, αυτό λέω. Αλλάξαν τα δεδομένα τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο. Είναι σίγουρο αυτό. Θα δούμε αν αποκτηθεί
ελεύθερος παίκτης εκεί, για μένα είναι σαν να έχουμε έναν. Βέβαια, θα μου πει αν τραυματιστεί, αν φάει κόκκινη κάρτα ο Κόρκουτ, θα παίξει ο Μενέντε. Θα αναγκαστικά δεν έχουμε άλλον. Εγώ θα έβαζα να σου πω την αλήθεια το Σόουζα. Τι δεξιά παίζει, θα σα τον έβαζα και αριστερά. Α παίξει και με ανάποδο πόδι. Και τι έγινε δηλαδή. Από το Μενέντε καλύτερο θα είναι. Βασικά, από το Μενέντε θα είμαι καλύτερο εγώ άμα παίξω. Εξαρτάται και το ματς βασικά. Όχι, όλα τα μαζί, τι εξαρτάται το ματς. Εξαρτάται το ματς, αλλά άμα παίξει κάποιο ντέρμπι, άμα παίξει με κάποιον με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα, εγώ ανάποδα το λέω. Στο ντέρμπι μπορεί πρώτον και να υπερβάλλει αυτό και δεύτερον και ο Κόρκουτ να παίξει μπορεί να χάσω το ντέρμπι. Εκεί που θα πρέπει να κερδίσω, π.χ. από πάλι τον, με τον Όφη που παίξαμε, παραδείγματος χάρη, εκεί πρέπει να το κερδίσω. Εκεί δεν πρέπει να γίνει στραβή. Στο ντέρμπι όλοι οι καλύτεροι μπορούν να παίξουν και να στραβώσει το ματς. Να μην κερδίσω. Είναι ένα ματς ντέρμπι το οποίο έχει όλα τα αποτελέσματα μέσα. Εκεί που πρέπει να κερδίσω θέλω να μην γίνει στραβή. Έχω το Μενέντε, το κινητό πρόβλημα. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Η άποψή μου την είπα, τελειώσαμε, αναλαμβάνεις εσύ. Σήμερα είμαι χήμαρος. Ναι, είσαι καταιγιστικό. Ναι, πάμε. Αυτό το οποίο έχει προκύψει από χθες ουσιαστικά και συνεχίζεται μια συζήτηση είναι με τον νεαρό παίκτη, μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ που αποκτήθηκε από την Ξάνθη, τον Μελιόπουλο. Το διάβασα και ο οποίος... Όχι, φέρεται. Σήμερα έχει και συνάντηση με τους ανθρώπους της ΠΑΕΠΑΟΚ για να συζητήσει το θέμα το τι θα γίνει τέλος πάντων. Γιατί το παιδί επιμένει πως θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και είναι μόλις 19 ετών. Είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε το καλοκαίρι από την Ξάνθη. Έπαιζε στις ακαδημίες της Ξάνθης, ανέβηκε στην Ξάνθη και από την Ξάνθη ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε σαν μελλοντική επένδυση. Πόσο, γιατί άκουσα ένα νούμερο. 800. 800 χιλιάρια για το Μελιόπουλο. Ναι. Ωραία. Και τώρα θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Όχι, θα το κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εντάξει, γιατί δεν είναι και τίποτα. Έτσι και λέω σε λίγο διάλειμμα και μετά ανοίξουμε τις γραμμές. Σε αυτή την περίπτωση, ας τον ΠΑΟΚ. Και ο Άρης μπορεί να σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι, δηλαδή. Εντάξει, η Ξάνθη δεν χάνει τα λεφτά, έτσι. Τα λεφτά τη δεν μπορεί. Προφανώς δεν τα χάνει. Δεν τα χάνει. Ωραία, αυτό εντάξει να πούμε ότι έχει μια λογική, δεν τα χάνει τα λεφτά τη. Το συμβόλαιο που κάνει με οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή επαγγελματία σε αυτή την περίπτωση. Τα βρίσκουν δύο ομάδες. Ο παίκτης με την ομάδα. Δηλαδή, ένα λεπτό. Τώρα, ας πούμε, ένα ποσό. Ρε παιδί μου, ο Μελιόπουλος να είχε συμβόλαιο 100.000. Ξέρω εγώ το χρόνο. Δεν ξέρω και πόσο έχει. Όχι, κάνουμε 100, τέτοιο. Ναι. Και έπαιζε, έκανε προπόνηση μισό χρόνο, έπαιρνε τα 50.000 και ξαφνικά έλεγε: σταματάω, παιδιά. Σταματάω το ποδόσφαιρο. Δικαίωμά μου είναι. Υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Αυτό είναι εντάξει. Θέλει ψάξιμο αυτό. Εντάξει. Δεν μπορούσα να μου απαντήσω. Θέλει ψάξιμο και εκτός από αυτό είναι και στην προνοητικότητα που έχει κάθε ομάδα. Αυτό λέω. Τα συμβόλαια των επαγγελματιών παικτών προβλέπουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα είναι ρε φίλε. Στα 19 χρόνια τώρα, να σου πω και κάτι, είναι και λίγο δύσκολο να το προβλέψει. Γιατί λες τώρα. Στα 25. Άστο 19. 19 χρόνια τώρα, ποιο σταματάει τον ποδόσφαιρο. Άστο 19. 25 ρε παιδί μου είναι ο άλλο. Ο Πέλκας πόσο είναι, 26. Λέω, σταματάω το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δικαίωμά μου δεν είναι. Ναι, προφανώς. Σταματάω. Ναι, προφανώς είναι δικαίωμά του. Λέω, το συμβόλαιο όμως προβλέπει κάτι τέτοιο, ούτως ώστε εγώ έχω ξοδέψει λεφτά, ρε φίλε. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό λέμε. Σίγουρα με τις μεγαλύτερες ηλικίες αυτό θα προβλέπεται. Αλλά τώρα στις μικρότερες ηλικίες δεν ξέρω αν θα μπαίνουν καν στη διαδικασία να το βάλουν σαν όρο. Γιατί η λογική λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Ότι 19 και 20 χρονών ότι δεν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και σταματάει, τώρα μου ήρθε. Σταματάει το ποδόσφαιρο, λύνεται το συμβόλαιο. Μετά, άμα... την άλλη χρονιά λέω: ξαναρχίζω το ποδόσφαιρο. Αυτό, τι γίνεται αυτό. Αυτό είναι τι ένα γίνεται. Θέμα. Γιατί άμα σταματήσει, λύνεται το συμβόλαιο, έτσι. Προφανώς. Θα πάει εδώ, λύνεται το συμβόλαιο. Τετραετές είπες. Ναι. Λύνεται το συμβόλαιο. Και μετά από, όχι ένα χρόνο, από δύο χρόνια λέει: θα δω να ξαναπαίξω. 19 είναι, θα είναι 20 μισό. Τι γίνεται. Εκεί πέρα δεν ξέρω τι προβλέπει το συμβόλαιο, και το συμβόλαιο δεν θα υπάρχει τότε. Νομίζω ότι γίνεται μια συμφωνία των δύο. Ότι ναι, σίγουρα θα υπάρχουν παράμετροι. Αν ξενεργοποιηθεί, θα υπάρχουν κάποιοι παράμετροι. Σίγουρα δεν υπάρχει. Αυτό περίπτωση. Είναι το λογικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς εγώ αυτό που ήθελα να σταθώ είναι στο γεγονός ότι ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Και είναι μια πολύ λεπτή περίπτωση. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 19 χρονών. Δεν ξέρουμε το τι έχει ακριβώς στο μυαλό του, ναι, το τι έχει γίνει ακριβώς στη συγκεκριμένη περίπτωση και γιατί το Μελιόπουλο δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ούτε μια φορά από κοντά. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά γιατί διαβάζω και αρκετά πράγματα τα οποία προσωπικά εμένα δεν μου αρέσουν. Νομίζω ότι εφόσον δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς έχει γίνει και δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πώς οδηγήθηκε στο να πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση, θεωρώ καλό το είναι να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε την συγκεκριμένη απόφαση, γιατί δεν γνωρίζουμε το όλο story, το τι έχει γίνει ακριβώς.
Σίγουρα είναι κρίμα που ένας 19χρονος θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και κάθε ομάδα που έχει τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να έρθει πιο κοντά στον ποδοσφαιριστή έτσι ώστε να μπορέσει να λύσει το θέμα. Και ειδικότερα άμα είναι θέμα απογοήτευσης έτσι όπως λέγεται στα ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κινητοποιηθεί ο σύλλογος και να έρθει κοντά στον ποδοσφαιριστή γιατί όταν μιλάμε για τέτοιες ηλικίες, οι σύλλογοι δεν είναι μόνο μια ομάδα ή μια δουλειά. Είναι και ουσιαστικά σαν κάτι σαν σχολείο που χτίζει προσωπικότητες, χτίζει χαρακτήρες. Και νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο μόνο το συμβόλαιο, μόνο οι νίκες, μόνο οι ήττες και οι στόχοι της ομάδας. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που είναι πάνω από αυτό και έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ενεργοποιηθούν όλοι σε τέτοιες περιπτώσεις και να είναι λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι κοντά στον Μελιόπουλο, λέω όμως ότι θα ήταν καλό να στηριχτεί ο άνθρωπος ανεξάρτητα με την απόφαση την οποία θα πάρει, είτε θα πάρει την απόφαση να συνεχίσει το ποδόσφαιρο και να αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, είτε και αν σταματήσει. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έστω και για λίγους μήνες φορούσε την ασπρόμαυρη φανέλα. Ωραία. Άλλο, έχει τίποτα το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ? Τώρα από εκεί πέρα κάτι άλλο δεν έχουμε. Ησυχία. Μπάσκετ. Στο μπάσκετ έρχονται οι μεταγραφές, συμπληρώνεται το ρόστερ. Ό,τι θέλουμε εμείς το παίρνετε εσείς. Εντάξει. Ναι, αυτό. Εμείς κάνουμε το σκάουτινγκ και εσείς τους παίρνετε. Καλό είναι αυτό. Να μην ταλαιπωριούνται κιόλας εκεί. Ο Κώστας Φλεβαράκης, που είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, νομίζω είναι μία από τις καλύτερες λύσεις που μπορούσε να έρθει τη δεδομένη χρονική στιγμή με την υπάρχουσα κατάσταση και τα χρήματα τα οποία υπάρχουν. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την ομάδα και νομίζω ότι μπορεί να μην του αρέσει το ίδιο, αλλά είναι ένας προπονητής ειδικών συνθήκων και σε τέτοιες συνθήκες το έχει ξανακάνει και έχει δείξει έργο. Τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον Κώστα το Φλεβαράκη. Δεν εμπιστεύομαι κάποιους άλλους μέσα από την ΠΑΕ που συνεχίζουν να είναι μέσα στην ΚΑΕ. Και θεωρώ ότι με τη νέα διοίκηση θα πρέπει όλα τα παλιά στελέχη τα οποία ήταν στην διοίκηση Πέλεβιτς να αποχωρήσουν. Ωραία. Είτε είναι team manager είτε είναι τεχνικοί διευθυντές. Ωραία. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να διαβάσω και εγώ για τον μπάσκετ και να κλείσουμε και να ανοίξουμε τις γραμμές μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Με το πολύ συζητημένο μπαν που απασχολεί όλους στο μπάσκετ του Άρη, γιατί αν δεν γίνει ξεμπάν, το έχουμε πει 100 φορές, αν δεν ξεμπάν δεν μπορεί να πάρει παίκτες ο Άρης, ιδιαίτερα ξένους, έτσι, Αμερικανούς, και από ό,τι λέει εδώ το ρεπορτάζ του Αντώνη Τουγκάτσιο, στο Λαμπάο του Άρη βρισκόμαστε, το αγκάθι, το μόνο πρόβλημα που έχει παραμείνει είναι αυτό με τον Τζέκινγκς. Με τον Τζέκινγκς, ο οποίος τι κάνει ο άνθρωπος, να μην το πούμε όλο το story, πιο σημαντική είναι αυτή του Μάικλ Τζένικς. Τζένικς. Τζένικς ή Τζέκινγκς, τέλος πάντων. Αυτός εδώ πέρα, ο οποίος είχε αλφα σούτ, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, ένας μέτριος Αμερικάνος, ο οποίος, αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τα χρήματά του, έτσι προς Θεού, ο οποίος διεκδικεί όλο το ποσό που το οφείλεται μέχρι τώρα, δεν έχει βρεθεί σημείο επαφής. Στο Λαμπάο του Άρη επικοινώνησε με τον Αμερικάνο Γκάρτ, ο οποίος επισήμανε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και πως δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη τόσο με τα οφειλόμενα, όσο και κατ' επέκταση με το θέμα του μπαν. Όπως φαίνεται, στόχος του Άρη είναι να λύσει όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις και να πάρει σχετικές υπογραφές και να οδηγήσει αυτή του Τζένκινγκ στην FIBA, ώστε η τελευταία να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή. Τι θα κάνει η FIBA, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εφόσον γίνει αυτό, θα χρειαστεί να μπει η ΕΟΚ εγγυήτρια σώθηκες για το διακανονισμό που θα ορίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να φάει χρόνο. Εντάξει, έχουμε αρκετό χρόνο. Περιμένετε. Ο οποίος δεν υπάρχει για τον Άρη. Εντάξει. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Δημήτρης Γουλιέλμος προσπαθεί να επισφέρει στις διαδικασίες. Εντάξει, τι έχουμε τώρα, 5, ξημερώνει 6. Σε 20 μέρες παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Και δεν το λέω λόγω ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική, να μην το λέω το ΠΑΟΚ. Σε 21 μέρες, σε 3 εβδομάδες είναι η πρώτη αγωνιστική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρόστερ, έτσι. Διαβάζουμε μεταγραφές, αλλά είπαμε χωρίς ξεμπάν δεν υπάρχουν μεταγραφές. Για να πάει υπόθεση, λέει, του Αμερικανού στη FIBA, πρέπει να υπογράψει και ο Βασίλης Καβαδάς. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας σέντερ πήρε ένα ποσό από τον Άρη και οι θύνοντες ομάδες αναμένουν να βάλει την υπογραφή του στην άρση του μπαν. Είναι μια υπόθεση που θα γνώσει να σχετίζεται με αυτή του Λευτέρη Μποχωρή. Η μία υπόθεση. Ναι. Έχουν τον ίδιο μάνατζερ. Ναι. Αλλά ο μάνατζερ του είπε καλά που θα παίζει. Ναι, κατάλαβα. Τον αφήνει ελεύθερο ή
Έτσι. Η μία, αυτό το τελευταίο που λέει και με πληροφόρησε, το ήξερα βέβαια, για το ότι έχουν τον ίδιο μάνατζερ, αλλά τα οικονομικά είπαμε, το ένα σέρνει το άλλο. Οπότε ναι, αυτό υπάρχει μια διαδικασία ντόμινο. Ναι. Είναι καλυμμένος. Ας φύγει ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, να πάει το παιδί να μην παίξει στον Παναθηναϊκό, γιατί αν περιμένει να παίξει, να παίξει, εγώ το εύχομαι, εντάξει. Άμα παίξει στον Παναθηναϊκό ο Μποχωρίδης, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να τον κερδίσουμε στο παλέ, τον Παναθηναϊκό, έτσι λέω εγώ. Θα είναι προσιτό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω. Εντάξει, μακάρι το παιδί, επαναλαμβάνω, να πάει να παίξει μπάλα. Νέος είναι, μπορεί να δείξει και κάτι και να γίνουν και ρεζίλοι που δεν το νομίζω. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Μιλάς για μπάσκετ και σου ανοίγει η καρδιά. Έτσι. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο σε καλύτερη κατάσταση πλέον. Δεν κλαίμε τόσο πολύ. Όχι. Εντάξει, είμαστε λίγο σε. Και καλύτερα, εμείς έχουμε τον μπαν. Φυσικά είστε σε καλύτερη. Αν και τα οικονομικά στοιχεία, αν αληθεί αυτά που λέει ο κύριος Γουλιέλμος, ότι έχει πληρώσει, εγώ δεν το ξέρω αυτό, πάνω κάτω είμαστε μία ή άλλη. Τα χρωστούμενα. Ο ΑΣΥ μίλησε για τα οικονομικά που έλεγε. Τα έδωσε τα στοιχεία. Τα έδωσε. Αποτέλεσμα έχουμε. Όχι. Ακόμα. Όχι. γιατί θυμάμαι που μαζί ήμασταν που έλεγε ότι θα μετράω μέρες. Πέρασε ένα 1,5 μήνα. Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει για τη δική μου λογική ότι όταν δεν υπάρχει ανακοίνωση, ότι είναι καλά, ότι είναι αληθή αυτά που είπε. Γιατί αν δεν ήταν αληθή, θα έπρεπε εγώ έτσι, όχι, δεν είμαι σίγουρος. Θεωρητικά, λέμε όχι, τώρα. Όχι, λέω πώς το εκλαμβάνω εγώ. Άλλος μπορεί να το εκλαμβάνει διαφορετικά. Εγώ το εκλαμβάνω ότι εφόσον δεν βγήκε ανακοίνωση, σημαίνει ότι, ότι όλα είναι καλώς. Βέβαια, τώρα έχουμε αλλαγή στον αέραση τέχνη. Ελπίζω να γίνει αυτό που ήταν χθες με τον κύριο Αρβανίτη να λαμβάνει, να αναλάβει τον αέραση τέχνη, και πιστεύω ότι θα υπάρχουν πρόοδος σε όλα αυτά τα ζητήματα και σε άλλα φυσικά που στέκει. Ο Αρβανίτης είχε αναλάβει και την ΚΑΕΝ. Ήταν την ΚΑΕΝ, με τον Αρβανίτη μπήκε η ΚΑΕΝ στο 99. Έτσι είναι. Και είχαμε μια ομάδα με έναν Αμερικανό που δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, δεν θυμάμαι και το όνομά του, και ήμασταν τρίτο-τέταρτη. Όχι ότι παίζει ρόλο, αλλά λέω ότι έχει το know-how, έτσι, της κατάστασης. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διάλειμμα αμέσως μετά. Το 2310-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Ανοίξουμε τις γραμμές να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Μία ώρα σχεδόν τα είπα. Εγώ εδώ με το Στέλιο. Ήρθε και η ώρα να τα. Θα το διαβάσουμε μετά. Ήρθε και η ώρα μετά. Σε λίγα λεπτά έχει έρθει και η ώρα να τα πούμε και μεταξύ μας. Έτσι, αν υπάρχει βέβαια. Τηλεφωνικά. Ναι. Τηλεφωνικά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά. Το 2310-287 και 3 οκτάρια από αυτή τη στιγμή είναι ενεργό. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Επίσης, θα σε δώσω στον αέρα τώρα. Στεγνά. Λοιπόν, τέτοιος. Ο Στέλιος, παιδιά, ο Στέλιος πήρε τηλέφωνο αυτή τη στο διάλειμμα και έκλεισε διαρκέ στο βόλεϊ, γυναικείο βόλεϊ του Άρη. Μόλις σου έδειξα Taylor August, Παναγία βοήθα. Ναι, ξεψαχνίζουμε λίγο το Instagram εδώ. Ναι, ξεψαχνίζει το. Εγώ δεν κάνω τέτοια. Γιατί με ακούνε και θαυμάστες. Βγήκε την άλλη φορά και δεν είχαμε μπλεξίματα. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Όχι. Λοιπόν. Ναι, αξίζει νομίζω. Δεν ξέρω πόσο είναι το διαρκέας στο βόλεϊ. Θα πάρω ένα κι εγώ ένα διαρκέας. Δεν ξέρω πόσο κάνει το διαρκέας. Πάντως εγώ την ακολούθησα τη συγκεκριμένη κύρια στο Instagram. Εδώ πήρες διαρκέας. Την ακολούθησες. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι. Πολύτιμη μεταγραφή. Δεν ξέρω ποιος την έκανε μεταγραφή. Μπράβο του, Μπράβο του. Είχε μάτι. Είχε μάτι. Είχε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Τώρα τη δούμε και στο. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Τάσος Μαριάνος. Γεια σου, ρε Τασάρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά είμαστε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Να, εδώ λίγο βλέπουμε την Taylor. Τη βολεϊμπολίστριά μας, η οποία είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια, να σε πληροφορήσω. Φαίνεται αυτό από τις φωτογραφίες. Φαίνεται από τις φωτογραφίες ότι έχει μεγάλο ταλέντο. Αυτό φαίνεται. Τη βλέπω κι εγώ. Έλα, πάμε, ρε Τάσο, πάμε. Πάμε να σχολιάσουμε. Τελικά προπονητής στον Άρη, ποιος θα έρθει? Κοίτα, ακούγονται ονόματα αρκετά τώρα. Τώρα αυτό που αλίευσε εδώ ο Στέλιος δίπλα μου, λέει ο Ίβιτς βγήκε και έκανε δήλωση. Καλά, δεν είπε κανείς από τον Άρη ότι μίλησε με τον Ίβιτς. Βγήκε ο Ίβιτς και είπε ότι δεν έχω μιλήσει με Άρη. Εντάξει, δεν είπε κανείς από τον Άρη ότι μίλησε. Ίβιτς, ουδέποτε μίλησα με Άρη.
λέει ο Βλάντα. Ο Βλάντα δεν είναι. Βλάντα Νίβιτς. Ναι. Ο Ήλια είναι ο αδερφός του που πήγε τεχνικό διευθυντή. Ναι, στην ΑΕΚ. Εσύ ποιο θα τάσω, εσύ ποιο νομίζει ότι καταρχήν Έλληνα ή ξένο, ας πούμε. Τι νομίζει ότι είναι πιο κατάλληλο αυτή τη στιγμή. Καλά, εντάξει, και εμείς δεν ξέρουμε, κάνουμε έτσι συζήτηση να γίνεται. Δηλαδή, εσύ... Εγώ θα ήθελα ένα Λατίνο, Ισπανό, Πορτογάλο. Για ξένο μιλάμε, έτσι, φυσικά. Για ξένο, ναι, εντάξει. Γι' αυτό είναι μια ερώτηση, γιατί παίζει και αυτό, ρε παιδί μου. Έλληνα να πάρουμε, ξένο να πάρουμε. Τι είναι. Βασικά τώρα τι λεφτά έχει ο Καρυπίδης να δώσει, να την έρθει εκεί πέρα. Ναι, σωστό και αυτό. Είναι το πρώτο θέμα αυτό. Σωστό είναι και αυτό. Σωστό είναι και αυτό. Περιμένουμε, ονόματα ακούγονται πολλά. Άκουσες, λογικά άκουσες το σχόλιο μου. Εγώ θέλω έναν προπονητή, όπως είπα και τις προηγούμενες μέρες, έναν ξένο, ο οποίος όμως να έχει και να ξέρει, ρε παιδί μου, και την ελληνική πραγματικότητα λίγο. Ο Ίβιτς τον ξέρει. Βέβαια, πώς δεν την ξέρει, την παραξέρει ο Ίβιτς. Και στον Άρη έπαιξε, εντάξει. Και αυτές οι δηλώσεις τώρα, εντάξει, είναι να είχαμε να λέγαμε. Καλά, όλοι αυτό λένε όλοι στην αυτό αρχή, λένε, δεν στην λένε αρχή, κάτι είναι, άλλο. Δεν θα πούνε και κάτι διαφορετικό. Έτσι είναι. Άρα δηλαδή, αν λέμε τώρα, είναι ο Ίβιτς, σου αρέσει σαν επιλογή, Τάσο, έτσι? Δεν έχει να... Ναι, θεωρείς ότι μπορεί να προσφέρει, ρε παιδί μου, στην ομάδα? Μπορεί, γιατί όχι. Ναι, είδομαι. Ας είναι κομπλέ ο Άρης, να μην έχει τραυματισμούς, να είναι κομπλέ η ομάδα. Να πάρουν κανένα δύο παίκτες ακόμα. Εγώ μπορώ, ακόμα έχω την απορία, γιατί διώξα τον Βαλεριάνο. Σε ένα αριστερό μπακ, δυναμικό, αμυντικά στεκόταν καλά, κάπου πίσω από τον κόρχο, εντάξει. Τι το διώξαν, τι έπαιρνε ο Βαλεριάνος, 50-60 χιλιάρια, τι έπαιρνε. Κοίτα, εκ του αποτελέσματος, δηλαδή έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα που δεν μπόρεσαν να λύσουν το συμβόλαιο του Ισπανού αυτού, συμφωνώ μαζί σου, εφόσον φυσικά η λογική λέει ότι δεν περίμενε ότι θα φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Το πράγμα. Αυτό λέει η λογική. Γι' αυτό και έλυσαν του Βαλεριάνου για να πάρουν, ας πούμε, ένα πολύ καλύτερο και από τους δύο. Από τη στιγμή όμως που μένει ο Μενέντε, φυσικά θα προτιμούσα τον Βαλεριάνου. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Από αυτόν βασικά είμαι καλύτερος εγώ. Δεν χρειάζεται. Άρα ο Βαλεριάνος θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση, εφόσον, ας πούμε. Κοίταξε, ο Βαλεριάνος ήταν ένα παιδί που δεν περνούσε από εκεί εύκολα. Όποιον περιλάμβανε, τον καθάρισε. Είχε τσαμπουκά, είχε νεύρο. Και δυνάμεις. Αυτά ήταν δύο στοιχεία του. Εντάξει. Είχε αδυναμίες, είχε προτερήματα. Από το Μενέντεθ που αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 2, αυτή τη στιγμή που μιλάμε Τετάρτη βράδυ, ο νούμερο 2 μετά τον Κόρκουτ είναι ο Μενέντεθ. Δεν υπάρχει άλλος. Από το Μενέντεθ είναι δύο κλάσεις καλύτερος ο Βαλεριάνος. Έτσι λέω εγώ. Στο αμυντικό κομμάτι ούτε συζήτηση. Παντού. Ούτε αμυντικό ούτε επιθετικό. Εντάξει. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να είμαι και εμπαθής, δεν ξέρω. Θα δούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και καλή συνέχεια στον Άρη, εύχομαι. Έτσι, να είσαι καλά. Μια νίκη με τον Παναθηναϊκό και μια με τον Συμπολίτη. Έτσι, να πάρουμε μπρος. Για να πάρουμε μπρος, δύο νίκες συνεχόμενες. Δύο νίκες, δεν έχει τίποτα. Εύκολες είναι. Έτσι. Τα δύσκολα ήταν οι πρώτες δύο αγωνιστικές, Τάσο. Ναι. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έκανα ρεπορτάζ. Καλησπέρα τα παιδιά, καλησπέρα Στέλιο. Γεια σου Τέο. Τι γίνεται, γιατί γελάς ρε χαμένε. Τι θες να κλαίω μωρέ. Άντε αρχίζω να κλαίω να σου ευχαριστηθείς. Περίμενε λίγο, το ρεπορτάζ. Έχουμε μεγάλη είδηση. Να ξέρετε ότι τα διαρκεία στον Άρη για την γυναική ομάδα είναι 30 ευρώ τα normal και 50 ευρώ τα golden. Τα golden είναι πιο κοντά δηλαδή στο γήπεδο. Θα πάρουμε golden. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο κοντά. Ακουμπάς, πιάνεις τίποτα όχι με τα golden. Δεν έχει να δείξει πού είναι το καθένα. Να έχει το γήπεδο, να μας δείξει πού είναι το καθένα. Δεν ξέρω ποιο είναι το γήπεδο. Το golden βγάζουν τις φανέλες και τις πετάμε μπροστά στο τέλος. Τότε golden, ρε φίλε. Την είδες την καινούργια μεταγραφή του Άρη στο γυναικείο βόλεϊ. Άσε, άμα τη δει, θα πάρει και αυτός διαρκείας. Άστον. Μην τον. Γιατί όχι. Κάποιος να κινητοποιήσει τον κόσμο. Τέο, την είδες ή όχι? Δεν την είδες? Όχι, δεν την είδα. Ψάξινα, σου λέω. Άκουσε, λέω, ψάξινα. Θα σε στείλω μετά εγώ. Στείλε, να δούμε. Να γλιτώσουμε το έφραγμο, να κάθουμε. Για μπανιστήρι είσαι μια χαρά, εντάξει. Μια χαρά είσαι για μπανιστήρι. Κρίμα είμαστε. Και οι παντρεμένοι έχουν λίγο ψυχή. Πάντα, όλοι έχουν ψυχή. Όλοι. Πάμε. Έτσι. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Στην προηγούμενη συζήτηση για τον προπονητή. Να, ναι. Να σου πω, ο Ίβιτς, κοίταξε, είναι καλός προπονητής. Εμένα μου αρέσει σαν προπονητής. Αλλά έχει θέμα με το χαρακτήρα του. Δηλαδή, όπου πάει, μαλώνει, κάνει, θέλει να αλλάξει τους πάντες και τα πάντα. Συμπεριφέρεται δηλαδή.
σαν η ομάδα, σαν πριμαντόνα, σαν η ομάδα δικιά του, βρίσκει φαντάσματα. Αυτά έχω εντοπίσει, ας πούμε. Σε πιο light κατάσταση τα ίδια στον ΠΑΟΚ όταν έφυγε και είδα ότι εξακολούθησε. Έχει δηλαδή ένα προβληματικό στο χαρακτήρα του. Το μόνο μείον που βρίσκω. Αλλά σαν προπονητής το θεωρώ πάρα πολύ καλό και εξελίξιμο και καλό. Και καλό στη δουλειά του. Τώρα στο πλάνο του Άρη θα συμφωνήσω με σένα, κάποιον ξένο. Τώρα να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, θα πας πάλι σε δοκιμασμένη συνταγή. Δεν θεωρείς όμως ότι αν έρθει κάποιος ότι θα χαθεί τουλάχιστον ένας, ενάμιση, μην πω και περισσότερο καιρό. Σίγουρα. Ξέρω εγώ. Μην χαθεί και ο στόχος, ας πούμε. Γιατί υπάρχει και στο πρωτάθλημα στόχος. Στόχος δεν νομίζω, γιατί παίζεις και ντέρμπι ενδιάμεσα τώρα. Οπότε στον 1,5 μήνα θα φύγεις από Παναθηναϊκό, από ΠΑΟ κτλ. Μετά, ούτως ή άλλως, τα ντέρμπι δεν ήταν και να τα χάσεις και να τα κερδίσεις, λες. Σήμερα το έχεις αφήξει. Τα επόμενα παιχνίδια είναι που πρέπει να πάρεις για να μπεις πεντάδα άνετα. Καλά, τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να το. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να το κερδίσει. Δηλαδή σε άλλο αποτέλεσμα είναι θέμα. Δηλαδή τώρα ποιος Παναθηναϊκός. Σίγουρα. Γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος και προς έκπληξη δική μου δεν τον περίμενα να είναι τόσο κακός. Είναι γενικά κακή ομάδα. Ναι, με απογοήτευσε ο Γιώργος Αντώνης. Από εκεί και πέρα στον Άρη, εγώ σου είχα πει τον Παντελίδη πρέπει να χαίρεστε που έφυγε. Δεν ήταν προπονητής, ήταν για το παλαιστικό εκεί στην Τούμπα. Δεν ήταν αυτό το πράγμα του. Θα χαρούμε αν δούμε τον επόμενο. Αν πας χειρότερα με τον επόμενο, τι να χαρούμε. Ζάχο, μαζί τα λέγαμε. Ο Ερέρα που τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Εγώ προσωπικά. Και μου άρεσε και η δουλειά που έκανε στον Άρη, γιατί δεν το περίμενα. Μια ομάδα την έφερε από τη Β' Εθνική σε 15 μέρες, την έστησε και έδειξε όχι απλά δουλειά. Σε ξύπνησε παιδί μου, λες, να, αυτός είναι ο Άρης. Δηλαδή, έτσι έπρεπε να έρθει στη Β' Εθνική. Ήρθε και λέει, πέταξε τη φανέλα, εδώ είμαι, τέλος. Κατάλαβες. Τώρα, οι υπόλοιποι μετά, μόλις είδαν ότι έχει ομάδα ο Άρης, παραμυθιάσαν τον κόσμο ότι δεν παίζει άμυνα, δεν κάνει, για να φέρουν τον άλλον τον Παλαιστή, ο οποίος πήρε μια ομάδα δουλεμένη, έτοιμη, στην ουσία, την τερμάτισε και με το που τερμάτισε η ομάδα όπως ήταν του Ερέρα, αρχίσαμε μετά, δεν έχει παίκτες, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, να φέρουμε παίκτες. Πώς γινόταν, έδιωξε τον Ερέρα, υποτίθεται γιατί είχε πολύ καλό υλικό και δεν το χειριζόταν σωστά, και έφερε στον άλλον και ξαφνικά έφτασαν οι δημοσιογράφοι οι ίδιοι να λένε ότι δεν έχει παίκτες. Εγώ διαφωνώ και αυτή τη στιγμή ο Άρης μπορεί να έχει πιο soft παίκτες στο κέντρο, αλλά δεν στερούνται δε ταλέντου. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ αν ήταν ένας καλός προπονητής να πει ότι θα τους δουλέψω έτσι, θα πάρω τα καλά τους χαρακτηριστικά. Και θα αφήσω τα μείον τους. Δεν θα πάρω τους παίξω άμυνα όλοι μαζί κρεμάσματα. Δεν φαίνεται όμως αυτό. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά δεν φαίνεται αυτό. Δηλαδή, ο Άρης, αν εξαιρέσεις 3 ημίχρονα, 2 με τη Μόλτε, 1 με τους Κύπριους, δεν παράγει πολλά. Γι' αυτό υπάρχει και τη στοκή, πιστεύω, και με τον Ιντέγε. Δεν φτάνει η μπάλα. Μα δεν φτάνει η μπάλα στον Ιντέγε. Πώς θα σκοράρει δηλαδή ο Ιντέγε. Εδώ στα 3 παιχνίδια είδα. Έβαζε το Φετρατζίδι πίσω από το φόρα σου, τον έβαζε δεκάρι. Δεν κάνει. Ο παίκτης είναι μόνο για δεξιά, έξω τέλος. Και εκεί τον έβαλε. Ο Ντιγκινί είναι να παίζει μόνο πίσω από το φόρα. Είναι μαμούνι, θα σου κάνει φάση, θα μπει στην τρύπα, θα κάνει τον γκολ. Είναι κινητικός, είναι δραστήριος, πιέζει. Έχεις δεν μπορείς να το βάζεις στον ασβέστη. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν αλλάζουν. Για άμα θες να παράξεις ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Βλέπουμε εμείς και τι κάνει ο δικός μας τον ΠΑΟ. Γιατί αυτό το 4-4-2, το μπασταρδεμένο 3-5-2 στην ουσία, γιατί είναι full back όταν ανεβαίνει πάνω, 3-5-2 γίνεται. Όταν, όταν ανεβαίνει ο Γιαννούλης από την πλευρά, ναι. Εδώ που έφτασε, γιατί το έγραφε και στο σχόλιο στον Τρέγια εκεί στο Ραπτόπουλο, μέχρι και ο Ραπτόπουλος έμαθε τα social media τώρα και έχει ξεσαλώσει. Την έδωσε που έγραψε τέλος πάντων για τον τέτοιο, μου λέει εσύ για τον Άρη, δεν κατάλαβα ότι τον είπα βανταδόρο του Παντελίδη, γιατί έτσι είναι. Άμα το έκανε ο Παντελίδης θα τον έλεγε για μέγα προπονητή. Τι έκανε ο δικός μας, γέμισε το κέντρο του, πέρυσι υπομέγιστες εντάσεις και σου λέει στην κόντρα αφήνω επειδή έχω καλά στόπερ και καλό τερματοφύλακα. Στο 3-3-2, 2-3, πιστεύω στην ποιότητα της άμυνάς μου για να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά. Όταν πας να ρισκάρεις τόσο πολύ μπροστά να παράξεις τόσο ποδόσφαιρο, μοιραία κάποια στιγμή στην κόντρα θα σου βγούνε. Άμα είσαι κρεμασμένος κάτω από τα δοκάρια θα πεις ότι έχω καλή άμυνα, δεν θα μου βγούνε. Αλλά δεν είναι, είναι κάπου μύθος δηλαδή. Και από εκεί και πέρα δεν έχει και πολύ παραγωγικά χαφ, έτσι. Θέλει καλύτερους playmaker πλην του Μίσιτς, ο οποίος εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι ένας γρήγορος αχόφ. Είναι ένας αχόφ, ο κλόνος του αχόφ στο πιο γρήγορό του. Να σε κάνω και μια ερώτηση τώρα. Για αυτά που λένε για τον
ουσιαστικά για την παρέτηση Μάριο Μπράγκο κτλ. Αν συμφωνεί, αν θε να μείνει, να φύγει. Και ένα σχολιάκι για του διαδόχου που ακούγονται για Βρίζα και Μίχελ. Σύντομο, έτσι. Τον Βρίζα δεν το θέλω εγώ προσωπικά στον ΠΑΟ, γιατί δεν μ' άρεσε ο τρόπο και το πώ έφυγε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια περίεργη. Έκανε όμως και δουλειά, όταν έφερε δηλαδή Μουσλίμοβιτς... Πιζαγοράκι, ναι. Τότε ναι. Μετά... Ακριβώς, Πιζαγοράκι έκανε και καλές μεταγραφές. Αλλά τότε ήταν, να σου θυμίσω, το μεσοδιάστημα που από ποδοσφαιριστής έγινε παίκτης και επειδή έπαιζε στην Ιταλία τους έφερε όλους γιατί τους ήξερε όλους. Δηλαδή, με τον Κοντρέρας ήταν συμπαίκτες, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι ότι είχε καλό σκάουτινγκ, είναι ότι τους ήξερε σαν παίκτης. Οπότε από εκεί και πέρα μετά είχε μια πτώση. Ενώ ο Μίχελ, ας πούμε, είχε... πολύ καλύτερη παρουσία. Οι παίκτες του τελικά και πρωτάθλημα πήρε η ομάδα του και παίξαν όλοι και ποδόσφαιρο. Έφερε και όταν φέρεις 10 παίκτες θα σου βγουν και δύο. Δεν μπορούν να βγουν όλοι. Έτσι. Όχι τόσο καλοί. Δεν μπορούν να βγουν όλοι, ναι, αλλά γενικά έχει καλή παρουσία. Ωραία. Τώρα η παρέτηση του Μπράγκο εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Το να είναι σαν παραδοχή ήττας, ας πούμε. Μέσα στο ποδόσφαιρο υπάρχουν όλα. Αλλά τώρα γιατί έφυγε και γιατί και πώς ήρθε δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν ξέρω τι υπάρχει μες στην ΠΑΕ. Παρετήθηκε, αλλά... ακόμα δεν ξέρουμε αν θα γίνει δεκτή ή όχι, αλλά θα δούμε. Απλώς έτσι το ρώτησα. Κοίταξε, γιατί... όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Καλά, προφανώς. Για να μην ακούγεται κάτι άλλο, προφανώς ψάχνουν τη διάδοχη κατάσταση. Αλλά γενικά εμείς στερούμαστε στελεχών. Δεν γίνεται να φεύγουν και όλοι. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, φεύγει ο Κυριάκος, Κυριάκος. Θα βοηθήσουμε κάπως αλλιώς. Έχει ο Σαββίδης καλά, τόσο κόσμο εκεί μέσα. Ο Κυρκύρ το έχει ανακοινώσει πολύ καιρό πιο πριν αυτό. Αυτό είναι από τα Χριστούγεννα το έχει ανακοινώσει και πιο πριν. Ναι, και έπρεπε να στείλει Στέλιο, πάρε. Η λύση είναι μία. Παίρνει Στέλιο από Παντονίου και τελειώνεις. Ωραία. Άσε, μην τον προωθείς άλλο τόσο. Μάνατζερ θα γίνει. Μάνατζερ. Ψέματα λέω. Εγώ δεν είπα ότι λες ψέματα. Γίνε και μάνατζερ. Εγώ είπα ότι λες ψέματα, λέω γίνε και μάνατζερ επίσημα να πούμε να τελειώνουμε. Εντάξει. Να είσαι καλά, Τέο. Κλείστον. Θα γούσταρα και εσένα να πας στον Άρη, να έχουμε τζετζελέ. Άμα πάω στον Άρη, πώς λέγεται... Με πουγάτσα μαζί, θα γούσταρα στον Άρη. Γραφείο τύπου. Ξέρεις τι θα γίνει. Πιανόλες και αυτά που λέγατε θα τα νιώθετε. Θα ήταν καθαρά... Δεδομένο. Έτσι, τέτοιους ανθρώπους θέλει πλέον το ποδόσφαιρο. Και θέλει και ανθρώπους προπονητές να διδάσκουν ποδόσφαιρο, να δούμε και ποδόσφαιρο κάποια στιγμή. Όπως ήρθε ο Πανετολικός, τον οποίο τον κράξαν όλοι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον κράξαν. Έκανε μια πολύ καλή ομάδα και νομίζω αυτό είναι παράδειγμα και προς τις υπόλοιπες ομάδες. Πρέπει δηλαδή να παράξουμε ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν γίνεται να θεωρούμε καλό προπονητή έναν που κάθεται, βάζει δύο λεωφορείες στην εστία και οι άλλοι είναι βαράτε βιολιτζίδες και άμα βγει μπροστά και βάλει ένα γκολ τον κάνουμε ήρωα. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Θόδωρε, έχουμε γραμμές. Εσύ είσαι δικός μας. Κλείσε. Έγινε. Καληνύχτα. Πορκίτο. Κλείσε. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλά τα είπε. Καλά. Τα λέει καλά. Όταν τσατίστηκε μια φορά, τσατίστηκε μια φορά. Εντάξει, δεν πέφτει. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ντρούλεγκ. Τι γίνεται. Καλησπέρα. Μεγάλη μας τιμή, μεγάλη μας τιμή. Τι γίνεται, κύριε Γιάννη. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το έμαθα πάντως. Απ' έξω για να εντάξει, ρε φίλε, ακροατής ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε. Πού σας πετυχαίνουμε, πού είστε, κύριε. Πού είμαστε. Ναι. Πού μας αφήσατε. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όχι κύριε, στην Οικίτη είμαστε. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, αυτά είναι. Γεια σας είναι η ζωή. Γεια σας. Έχουμε κανένα σχόλιο επί Άρη να πούμε τίποτα. Πολλά, πάρα πολλά, όσα θέλεις. Συντομία σε θέλω. Σε θέλω περιεκτικό και σύντομο. Σε θέλω. Λοιπόν, από την προηγούμενη φορά που ανταμώσαμε, ναι. Ήταν μετά το παιχνίδι με τη Μόλτεν, το 3-1, έτσι. Σωστά. Μέχρι την φυγή Παντελίδη έχει μεσολαβήσει πιστεύω ένας αιώνας. Έτσι εγώ το έχω σκεφτεί. Περιεκτικά και τα ουσιώδη. Δύο σχόλια θέλω. Εάν πραγματικά κάποιος μη αργιανός σκεφτόταν την καταστροφή του Άρη, δεν πιστεύω ότι θα την έβρισκε τόσο εύκολα μέσα σε δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές που μεσολάβησαν από το παιχνίδι μέχρι το μάτς με το Βόλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι θεωρείς ο Άρης υποκαταστροφή, δηλαδή καταστρέφεται. Έχω την εντύπωση σωστά. Ότι δεν είναι υποκαταστροφή, αλλά έχω την εντύπωση ότι το οικοδόμημα το οποίο μας έδειξε με τη Μόλτεν, με αυτό το οποίο είδαμε με το Βόλο, είναι η μέρα με την νύχτα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Άλλες ομάδες. Το τελευταίο, ας πούμε, η τελευταία εμφάνιση με το Βόλο ήταν παραπλανητική. Εσκεμένη. Ήταν παραπλανητική. Εσκεμένη. Έτσι πιστεύω. Να φύγει ο προπονητής, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Από τον ίδιο τον προπονητή. Α, από τον ίδιο, όχι παίκτες, λες, από τον ίδιο. Από τον ίδιο προπονητή. Έχω την εντύπωση αίσθησε τον εαυτό του για να φύγει δηλαδή. Ακριβώς.
Αχα. Εγώ αυτό πιστεύω και το δίνω τώρα στον αέρα σαν είδηση. Ότι ο κύριος Παντελίδης. Και γιατί, ρε φίλε. Ομάδα για να φύγει. Ωραία. Και γιατί, ρε φίλε, να μην κάνει δύο νίκες με τον Όφη και με τον τέτοιο και να πει παιδιά δεν μπορώ, μέχρι εδώ ήμουν, ευχαριστώ πολύ και να φύγει με δύο νίκες. Κοίταξε, Ατζάχο, να σου πω. Και να χάσει, να κάτσει, να χάσει και να κάνει πω, κατά του εαυτού σου. Και να φύγει μάγκας κιόλας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει γιατί έχει χάσει τα αποδυτήρια. Είχε χάσει τα αποδυτήρια. Δηλαδή, κάτι συνέβαινε εκεί μέσα που προφανώς ήταν οι πολλοί καλοί ποδοσφαιριστές εναντίον. Σε πολύ λίγες θέσεις. Εγώ αυτό πιστεύω, υπήρχε μύρλα, υπήρχε μουρμούρα, υπήρχε ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί και. Έκανε, μας πήρε, κούνησε το καπελάκι, το πήρε και έφυγε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ωραία, ωραία. Εντάξει, καλά, ούτε είναι απόψη. Αν και δεν είμαι κατά των προπονητών, των αλλάζουν, γιατί θυμάσαι ότι είχα πει και με τον Ερέρα ότι έναν προπονητή, μια ομάδα πρέπει να τον παίρνει, να τον υπογράφει συμβόλαιο, να τον δοκιμάζει και στο τέλος της χρονιάς εκεί είναι που κάνει ταμείο. Ναι. Αυτή για μένα είναι η μέθοδος που πρέπει να είναι σε κάθε ομάδα. Δεν μπορείς να αλλάζεις δηλαδή τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Εκτός βέβαια στην περίπτωση αυτή του κυρίου Παντελίδη. Όταν πλέον δηλαδή χάσεις την μπάλα κάτω από τα πόδια σου. Λοιπόν, αυτό ήταν σαν πρόλογο το είπα. Πάνε για στο κυρίως και... Ναι, στο κυρίως θέμα. Αυτό που το βασικά που βασανίζει όλο τον κόσμο, το τι μένει και μέσα από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα θέλουμε την άποψή σου, ποια θεωρείς η ενδεδειγμένη λύση. Εγώ θεωρώ ότι θα το εστιάσω σε τρία κομμάτια. Δηλαδή θα το την πρόσληψη του νέου προπονητή είναι τριμερής η καταβολή η οποία μπορεί να γίνει από τη διοίκηση. Το πρώτο κομμάτι είναι αν θα πάρει Έλληνα προπονητή. Δεν θα πάρει. Η ελληνική αγορά έχει κλείσει. Πιστεύω δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει, δεν θα πάρει. Ακριβώς. Μετά τον Καπάτσο Παντελίδη. Άρα λοιπόν πάμε σε δύο άλλες επιλογές. Οι δύο άλλες επιλογές είναι οι εξής. Είναι ο προπονητής, ο οποίος είναι ξένης καταγωγής αλλά ελληνικά δοκιμασμένος. Έτσι. Mm-hmm. Έχει δουλέψει δηλαδή κατά το παρελθόν στην Ελλάδα σε ομάδες οι οποίες είναι πάνω από την πέμπτη θέση. Δεν είναι πολύ αυτή. Είναι ο Ίβιτς, ο Πογέτο, ο Χιμένεφ. Μπράβο. Άρα λοιπόν τους έχω φωτογραφίσει για πάνω από πέμπτη θέση. Για κάτι υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή ένα λεπτό ρε φίλε. Ο Κάναντι δηλαδή αν ήταν ελεύθερος που δεν είναι. Δηλαδή δεν σου άρεσε ο Κάναντι που ήταν κάτω από την πέμπτη θέση. Ναι, αλλά αυτός έχει ήδη κλείσει στην Bundesliga. Λέμε, κάτω από την πέμπτη θέση όμως. Πέμπτος ήταν. Τέταρτος ήταν. Μας έφαγες τέλος πάντων. Καλά, σωστά. Πέμπτη ήμασταν εμείς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι εάν θα πάρει μία λύση είναι αυτή. Ωραία. Η οποία είναι δοκιμασμένη λύση και η οποία πιστεύω ότι στην ομάδα θα φέρει μία φρεσκάδα, θα φέρει δηλαδή μία αισιοδοξία γιατί είναι ένα χαρτί το οποίο είναι δοκιμασμένο και αρέσει. Ωραία. Και η δεύτερη λύση είναι να πάρεις, τη χωρίζω σε δύο μέρη, είναι να πάρεις Ολίβα, Ερνάντεφ, Ερέρα, Πρόμπιετς, Νεϊζίνιο, αυτής της κατηγορίας τους δύο τελευταίους, όχι, ή θα πάρεις Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ναι. Λοιπόν, ή πληρώνεις και παίρνεις ένα προπονητή τον οποίο πραγματικά θα το σέβονται άπαντες, θα μπαίνει στα αποδυτήρια και θα προσκυνάνε, έτσι θα γίνεται σεισμός, ή θα πάρεις αυτούς τους, τους προπονητές που είπα. Αυτή, την ελπίδα να πετύχει κάποιος από αυτούς. Για να κλείσουμε λίγο, γιατί έχει πολλές γραμμές. Λοιπόν, άκουσε με. Δεν μπορούμε να ξεφορτωθούμε το Μενέντεθ για να πάρουμε αριστερό μπακ που έχουμε μόνο έναν. Και εσύ θέλεις Κούπερ, άρα να είμαστε να πατάμε στη γη, έτσι. Εγώ είπα ότι οι επιλογές είναι και εσένα. Οι επιλογές να είναι αυτά που λέμε να είναι με βάση τη σημερινή πραγματικότητα που ισχύει. Άμα υπήρχαν λεφτά και εγώ τον Κούπερ ήθελα ή τον. Ποιος μου είπε έναν πολύ ωραίο χθες τον Νταβόλπε, πώς τον είπε αυτό. Πολύ είναι πολύ καλός, όντως. Δεν υπάρχει όμως. Δεν μπορείς να πάρεις. Έχεις ένα αριστερό μπακ, δεν μπορείς να πάρεις δεύτερο. Και εσύ μου λες θες τον Κούπερ. Ναι, και εγώ θέλω τη Μόνικα Μπελούτσι. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα. Ναι, εννοείται ρε φίλε. Εγώ δεν σε είπα ποιο να πάρει. Εγώ σε είπα ποιες είναι οι επιλογές. Όχι, οι επιλογές με βάση θέλω την πραγματικότητα τη σημερινή. Άρα, και εγώ θέλω τον Κούπερ. Η σημερινή πραγματικότητα για μένα, αν θες την άποψή μου, από αυτές όλες τις επιλογές που είπα είναι. Ξένος προπονητής δοκιμασμένος στην Ελλάδα. Ωραία, ωραία, τελειώσαμε. Αυτή ωραία. Είναι η άποψή μου. Ωραία, που να μπορούμε να τον πληρώσουμε βέβαια, έτσι. Γιατί αυτούς που είπαμε όλους δεν νομίζω κανένα μπορούμε να πληρώσουμε. Γιατί και ο Πογέτ και ο Χιμένε πρέπει να έχουν μεγάλα. Ο Χιμένε μπορεί να έπεσε λίγο. Κασέ, έτσι.
Τώρα, ο Κούπερ, τώρα που λέμε, είπαμε να πατάμε λίγο στην πραγματικότητα. Τώρα, άμα το χτυπήσει στο φιλότιμο και στο τέτοιο, να ξανάρθει, αλλά και πάλι τι να πω, δεν ξέρω. Το θεωρώ απίθανο ως Spielberg σενάριο. Λοιπόν, οκ, ναι. Okay, φίλε μου, θα τα πούμε και από κοντά. Αυτά. Να σε καλά. Να σε καλά. Ναι, θα τα πούμε και από κοντά. Συνέχισε την πυρμπιάδα. Την πυρμπιάδα συνέχισε. Χάνει κόλλα. Χάνει κόλλα. Να κέρδιζε και στην πυρμπα, πάει στο καλό. Ήθελα να τα πει ο άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε στου επόμενου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νάτος, από τον Νάσο. Τι πώς είστε? Καλά είμαστε. Ηγεσίας. Ηγεσία είναι. Τι έγινε? Καρέ του. Καλά φίλε, δεν ξέρω εγώ πολύ. Καλησπέρα στο φίλο. Ο Στέλιος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε Ζράχο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και... Ένας παοξής είπε ότι είναι... Εσείς κανονικά λέει Αργιανή, θα πρέπει να χαρείτε που έφυγε αυτός. Φυσικά και χαρήκαμε. Και ο Παοξής κατά του, τέτοιου ήταν, κατά του Παντελίδη. Ποιος? Του που πήρε προηγουμένως, ο Θόδωρος. Τι πιο Παντελίδη ρε φίλε τώρα, τον Ταβερνιάρη. Άχτε ρε φίλε τώρα, τον έσωσε τώρα και τον κόλλο και στην Ξάνθη τώρα. Τον έσωσε τον κόλλο στην Ξάνθη, ναι. Και μπορεί και αυτός να πει αν έβαζε τον κόλλο η Ντέγια στο 87, ακόμη εδώ θα ήμουν. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Δεν θέλω την άποψή σου εσύ που είσαι κατά του Παντελίδη, έτσι. Λοιπόν, αν είχε προκαλέσει. Εγώ καταρχάς δεν ήθελα τότε που περίμεναν όλοι, που περιμένατε όλοι. Σας άκουγα και λέω ρε, τι να πω, ρε. Είχα σκάσει, έσκασα, αλλά έκανα υπομονή. Άσου, δεν μιλάς. Λοιπόν, άλλο θέλω. Περιμένανε πώς τον έδιωξε ο Εργοτέλης, ο Αστέρας Τρίπολης και περιμέναμε να το κρυμαντέψουν. Ένα. Ξεφτεί αυτό μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη ξεφτήλα όλων των εποχών. Ωραία. Επειδή λες, άκουγες και έκανες, το σχόλιο μου όταν αποκλείσει και ο Άρης από τον Εργοτέλη, εδώ πέρα είναι και υπάρχουν οι εκπομπές. Όχι ότι. Εγώ είχα πει ότι αν ήμουν εγώ τότε, βέβαια, έτσι, με τον αποκλεισμό από τον Εργοτέλη θα τον είχα διώξει τον Παντελίδη. Από τον Εργοτέλη, όταν αποκλείσει από ομάδα Β Εθνική, σε κάνει 3-0, φεύγεις. Αλλά απ' την άλλη, εγώ θέλω να είμαι και δίκαιος, έτσι. Έγιναν ό,τι έγιναν. Και να πάμε στη σημερινή πραγματικότητα. Είχε προκριθεί ο Άρης με τη Μόλντε και ήταν, ας πούμε, στους ομίλους τώρα, έτσι. Ας πούμε αυτό το σενάριο. Δεν ήταν και πολύ μακρινό. Αλλά έκανε ισοπαλία με τον Όφη και ήταν από το Βόλο. Θα έφευγε ο Παντελίδης ή όχι? Δεν κάνω υποθετικές, ρε φίλε. Υποθετικές, εντάξει. Όλα στη ζωή υποθετικά είναι, ρε φίλε. Έχασε ένα εκατομμύριο. Άστο τώρα. Εσύ, ποιον έχασε? Αν περνούσε γύρω γύρο παλίκ θα ήταν. Εγώ αυτό πιστεύω. Έλα. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Λέω, αν είμαστε... Ναι, λέω, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι αν ήμασταν στους ομίλους του Europa League αυτή τη στιγμή, δεν τον κουνούσε κανένας τον Παντελίδη. Ο Άρης είναι το αν ή το θα ή το όχι, ρε φίλε. Τι είναι ο Άρης, για πείτε μου. Γιατί όλο αν, όλοι αν. Αν θα. Παπακαλιάτης. Παπακαλιάτης, ο αν. Ωραία. Παπακαλιάτης. Την είδα στην ταινία. Την είδα, το συγκινηματογράφο. Εγώ είμαι συνεφίλ, δεν είμαι σαν και εσένα. Εγώ πάω, βλέπω. Πάλι καλά που σηκώ. Τρώω και ένα κουβά popcorn, μια χαρά είμαι. Κακός έφυγες. Εγώ ήθελα να τον διώξει κιόλας. Όχι, γιατί επικοινωνιακή ήταν αυτή. Αχα. Να του λέει τώρα ο Ταβερνιάρης ότι φεύγω. Βρεάντε το μπούλο, ρε. Καλά, αυτά τώρα. Ταβερνιάρη. Αυτά τώρα. Εντάξει, τώρα τα βερνιάσαν τον άνθρωπο, τα βερνιάρι και ξέταβε. Άσε, προπονητή σου Άρη ήταν. Άσε, τα βερνιάζε. Μαθαίνω τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι λέει, θέλει να κάνει και συνέντευξη τύπου, λέει, και ξέρω εγώ να φύγει και να κάνει. Τι συνέντευξη, που μπορεί να φάω το. Κάτι θέλει να βγάλει ανακοίνωση, λέει, και που φεύγει και κάνει και κάτι. Θέλει να πει. Φτάνει τόσο. Αν θέλει να πει, α βγει να πει. Τι θα το φημώσουμε. Φτάνει αυτά, όχι φιλέ. Φτάνει αυτά που είπε δεξιά και αριστερά και αυτό και ο άλλο. Ο άλλος εννοώ ο Διαμαντόπουλος. Φτάνει, είπαν πολλά δεξιά και αριστερά. Στα στέκια του Άριος. Φτάνει. Άιντε τώρα και πολλοί τους ανεκτήκαν. Ποιος να έρθει, άσον, ο Παντελίδης είναι παρελθόν. Ποιος να έρθει. Κοίταξε, φίλε, αυτός που πρέπει να έρθει είναι έτσι όπως είναι δομημένη η ομάδα τώρα. Mm-hmm. Δεν σου μιλάω για γενικά και όριστα. Ναι. Έτσι όπως είναι ο Άρης τώρα αυτή τη στιγμή. Κάποιος ο οποίος να ταιριάζει στην... Στην τωρινή ομάδα. Ποιος ταιριάζει, αυτό σε ρωτάμε, ρε φίλε. Έλληνας, ξένος, ποιος. Στην ομάδα για ταιριάζει, τι περισσότερο, τι φιλές έχουμε. Τι έχουμε, Λάτιν έχουμε. Τι να έχουμε, ρε φίλε, το 80% είναι Λάτιν. Τι να έχουμε. Πορτογάλοι, Ισπανοί, Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι. Ξέρω που ταιριάζει αυτή την ομάδα. Κατάλαβες. Ωραία. Κάτι που να ταιριάζει αυτή την ομάδα. Ωραία, έγινες αντιληπτός, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και όσον αφορά και τον Ταβερνιάρη, κάτσε να έρθει και στέλνει. Μπράβο.
Άλλο θα το σηκώσει το κύπελο. Ατύχει ο Παντελής, θα το σηκώσει άλλο. Άρχεται τώρα με να πας απέξω από την Ευρώπη να πηγαίναμε στο θέατρο των ονείρων. Έλα, ρε, χάσαμε το θέατρο των ονείρων. Ρε, έλα, αυτό ρε, αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου τώρα. Θα κάναμε και 0-2. Ναι, μην. Ναι. Οκ, οκ, κύριε ηγεσία μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κλείστον. Κλείστον, φέτον. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Το πήραμε σε ρεκόρ. Έλα, φίλε μου, και sorry, λίγο ήταν λίγο το να αφήσουμε. Δεν πειράζει, Ζάχο, δεν πειράζει. Χρήστο. Έλα. Έλα, έτσι, μπράβο, Ζάχο. Απλά υπάρχει. Α, Χρήστο Έδε Αριανό. Σήμερα Αριανό. Έλα, Αριανάρα μου. Λοιπόν. Πάμε. Εντάξει, αρνητικά αποτελέσματα ρε παιδιά θα έρθουν, δηλαδή και όλοι οι προπονητέ κάνουν αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό εντάξει. Ναι. Ακόμα και αν κάνουν καλή πορεία, θα έρθουν και είτε είναι μέσα στο πρόγραμμα, α πούμε. Εγώ μέτριο, ούτε κρύο ζέστη Ζάχο για τον Παντελίδη. Ναι, θα ήθελα τη μία να μείνει, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που μπορεί να λέει τα πράγματα, εντάξει, καλύτερα που έφυγε. Αλλά να σου πω είναι η ίδια ομάδα που έριξε 3 στην Μόλτε, αντί να τη ρίξει 5, να μην πω 7, η ίδια ομάδα που στο δεύτερο μήχρονο τον όφη πάλι 3 πρέπει να το ρίξει, είναι η ίδια ομάδα το Σάββατο. Εγώ, αν εσύ που ακούς καθημερινά τις εκπομπές, λέω ότι το μάτς με τον Παναθηναϊκό, ειδικά κάποιους παίκτες που και στα δύο πρώτα μάτς πρωταθλήματος που περιμένουμε πράγματα δεν τους είδαμε να κάνουν πολλά. Θα μου πεις εντάξει ρε φίλε, σε όλα τα μάτς μπορεί να είναι πολύ καλή, όχι. Αλλά ειδικά στο μάτς με το Βόλο κάποιοι περπατούσαν, η αλήθεια είναι, έτσι. Κάποιοι είπαμε, περπατούσαν. Μα τι, είπαμε. Κάποιοι είπαμε, περπατούσαν. Αν τους δούμε τώρα στο επόμενο μάτς, τι να πω, να κάνουν βουτιά, ξέρω εγώ, για να σώσουν μια μπάλα χαμένη, κάτι θα υποθέσουμε ρε φίλε, δεν είμαστε τρελοί. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι ούτε. Φιλοσοφούμε ότι κάνουμε τα αυτονόητα λένε. Όπως με την ΑΕΚ που έφυγε ο προπονητής και την είδες με τώρα δυο αγωνιστικές. Ακριβώς. Τι να πει, δηλαδή, ο ΑΕΚς τι να πει που είδε, δηλαδή τον έκανε η Ξάνθη 1-2, 1-3 οι Τούρκοι πήγανε, ας πούμε, κέρδισανε μέσα στην Τουρκία. Και Ζάχο, έτσι είναι αυτά. Μαζί σου. Μαζί σου συμφωνώ, δηλαδή, δεν ξεχνά ξαφνικά την μπάλα κάποιος. Δηλαδή. Δεν ξεχνά την μπάλα που ξέρει, ας πούμε, ο Ματίγιο που ήταν άφατος δεν ξέχνα την μπάλα. Και την μπάλα θα βγάλει και το φάουλ που θα το βάλει και θα το βαρέσει. Ο Ματίγιο στο Βόλο, δηλαδή δεν ξέρω αυτά που μετράνε στο τέλος πόσο έτρεξες. Πιστεύω δεν έτρεξε πάνω από 600 μέτρα σε όλο το μάτς. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, δηλαδή, ναι, ήταν άφαντος και πραγματικά ξαφνιαστήκαμε. Δηλαδή όσοι βλέπαμε. Ειδικά ο Ματίγιο, 600 μέτρα μπορεί και πολλά να σου είπα. Δεν θυμάμαι κιόλας αν τον έκανε αλλαγή. Τον έκανε, δεν τον έκανε. Δεν τον έκανε. Τώρα δεν θέλω, είναι ραδιόφωνο. Δεν έχω αποδείξεις. Έχουν ακουστεί κάτι για Ισπανούς παίχτες. Τέλος πάντων. Εγώ εκεί το αφήνω. Καλά, τώρα άκουσε. Να μην καφενειακά, δημόσια μιλάμε, ναι, καφενειακά απλά, πράγματα και μερικά λίγο που ακούστηκαν ήταν πολύ σπίλιμπερ. Τώρα και εγώ. Ισπανός προπονητής του Βόλου σύνδεσε το λίγο. Εντάξει, ρε φίλε. Κοίταξε, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά εντάξει, το λέω σαν σενάριο, Ζάχο. Τι να πω. Αυτός ο Άμπου Μπα, αυτός ο μαύρος, το χρειαζόμασταν. Είναι τόσο παιχταράς που. Δεν ξέρω, άκουσε. Θα κάνει διαφορά. Ένα-ένα. Παιχταράς δεν ξέρω αν είναι, θα το δείξει το χορτάρι ή όχι, αν είναι άμπαλος. Αμυντικό χαφ, άμα θες την άποψή μου, εκτός. Θα φανώ και λίγο πιο υπερβολικός τώρα. Έναν ακόμη χρειαζόμαστε. Λέω εγώ. Έναν ακόμη εκτός χρειαζόμαστε. Εκτός από αυτόν. Πρώτα έλεγα έναν, τώρα σου λέω δύο. Φίλε, εξάρι, καθαρό είμαι εξάρι, δεν έχει ο Άρης αυτή. Ποιο είναι το καθαρό είμαι εξάρι. Δεν υπάρχει. Είχαμε το Σιώπη, λέγαμε έναν ακόμη. Έφυγε ο Σιώπη. Ήρθε ο τέτοιος, ήρθε ο Σάσα, ο οποίος είναι πιο πολύ οχτάρι, αν θες την απόψη μου, αλλά κόβει, έχει ένα καλό, κόβει και τρέχει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εντάξει, μέχρι τώρα. Δεν χρειαζόμασταν, σοβαρά μιλάς. Χρειαζόμασταν και παραχρειαζόμαστε. Αμυντικό χαφ. Και αριστερό μπα χρειαζόμαστε. Μαντζίνι δεν χρειαζόμασταν. Κοίταξε. Λέω εγώ. Το καλό, κοίταξε, εμφανιζιακά δεν σου γεμίζει το μάτι ο τύπος. Καλά, δεν σου γεμίζει το μάτι. Εντάξει. Αλλά θα μου πεις τώρα μπορεί να μπει μέσα. Του Ματέου αδύνατος, κουντούλης αδύνατος και έκανε παπάδες. Α, θυμάσαι τον Αγκόλη, θυμάμαι ρε φίλε τον Αγκόλη όταν ήρθε και τη φωτογραφία από τότε, πώς λεγόταν, Μακεδονία Στράκης ή τέτοια, του κύριου Πανταζή. Είχε έρθει με μια τραγιάσκα ο Αγκόλη, πραγματικά από δεκαετία, ξέρω εγώ, του 50, του 60 και έγραφε «Ήρθε ο Μοδάτος». Έτσι ήταν με μια, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τι σχέση έχει η φάτσα του. Ο Ναγκόλ ήταν ρε φίλε από τα καλύτερα χαφ που ήρθα στον Άρη τελευταία 30 χρόνια, έτσι. Παπάδες έκανε, παπάδες έκανε. Όμως δεν τον δώσαμε ούτε αυτόνα τον Αγκόλη. Όταν ήρθε η, δεν θυμάμαι, μια ισπανική ομάδα και έδινε ένα δις τότε κοντά, γιατί είχαμε δραχμές, δεν τον δώσαμε. Όχι, να μείνει ο Αγκόλη. Θα δίνεις, θα πουλάς και θα παίρνεις.
Αυτό είναι. Τόσα πολλά λεφτά. Βέβαια. Ειδικά και μετά, αν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, και μια Ρώσια τον έπιασε στον Αγκόλ, ήταν στο Λιμωδόν κιόλας. Και μετά πάει, εξαφανίστηκε ο Αγκόλ. Στο πικ θα τον δίνεις στον παίκτη. Και φυσικά με τα οικονομικά ωφέλη που θα έχεις, θα προσπαθείς να φέρεις δύο Αγκόλιδες. Τρεις. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Όχι εμείς. Στον Άρη ποιος έφυγε, ρε φίλε. Άμα εξαιρέσουμε τον Χαριστέα, ποιος πουλήθηκε στον Άρη. Και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που ήθελε να φύγει. Δεν θυμάμαι εγώ άλλο. Σε τελευταία 30 χρόνια, αν μου πεις κανένα ακόμη. Ζάχο. Ναι. Για να κλείσω, για να μην κρατώ ναι. τη γραμμή. Έχουμε και άλλους, δύο ναι. πράγματα χρειάζεται μια ομάδα. Και καλό σκάουτινγκ πρώτον. Mm-hmm. Και τσικόκαλα. Πώς το λένε. Ακαδημίες. Ακαδημίες. Το είπε ο Στέλιος, ναι. Άμα κάνεις ακαδημίες και βγάλεις παιχτάκια, όπως ο Άγιαξ. Εντάξει, στα τόσα παιδιά ένα-δύο θα βγουν έτσι. Έχει μία. Τώρα, ξέρεις τι, αυτό όταν γίνεται όμως, γιατί δεν μου αρέσει αυτό, είπες τώρα όπως ο Άγιαξ. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, όχι για τον Άγιαξ. Πρόσεξε, δεν το λέω για την ομάδα. Για την Ολλανδία, για τον κόσμο, για την κουλτούρα. Το πώς βλέπουν οι Ολλανδοί το ποδόσφαιρο, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί. Πώς το βλέπουν οι Έλληνες. Και πώς το βλέπουν οι Έλληνες. Το τι υπομονή μπορεί να υπάρχει, το πώς μπορεί να δει. Ή έβλεπες εσύ προχθές Ρεάλ Μπαρτσελόνα που έχουν μίσος και ήταν ο άλλος δίπλα και πανηγύριζε τον γκολ της στο εκτός έδρας. Πάνε εσύ στην Τούμπα να βάλει γκολ ο Άρης και πανηγύρισε. Αν βρουν το ίχνο σου μετά από εκεί και το αντίστοιχο, δεν λέω εγώ όχι. Α, θα σε ψάχνει Νικολούλη καμία. Δεν υπάρχει τώρα. Και ο Άγιαξ είναι και μια ομάδα που είπες, που είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Άρης τώρα τι υπομονή να έχει ο Αριανός, ρε φίλε, 50 χρόνια έχει να δει τέτοιο του. Τι υπομονή να έχω εγώ τώρα. Ναι, τι υπομονή, αλλά έτσι χτίζονται οι ομάδες. Εντάξει, έτσι χτίζονται σε ένα ισότιμο, ισόνομο πρωτάθλημα και με μια χώρα που λειτουργούν όλα, όλα. Τέλος πάντων, υπάρχει χώρα, ρε παιδί μου. Εδώ τώρα αυτό το πράγμα δεν είναι χώρα. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι, δεν μπορούμε να μην ασχολούμαστε. Προσπαθούμε που δεν μπορούμε φυσικά, δεν έχουμε δυνάμεις εμείς. Κάτι να πούμε να αλλάξουμε δεν γίνεται όμως. Πρέπει να θέλουν τα μεγάλα κεφάλια να αλλάξει κάτι. Πώς θα αλλάξει αλλιώς. Αυτά παιδιά και ο τελευταίο ο Μαγκή νομίζω υπέγραψε την Μπενφίκα. Διάβαζα ναι, κάπου. Ναι, υπέγραψε την Μπενφίκα, θα πάει εκεί στο... με την Πόρτο που θα παίξουν το. Εντάξει, καλά, τι να κάνει. Ήταν αυτό στις βολές δηλαδή. Πραγματικά. Τουλάχιστον το τέλος όμως βελτιώθηκε το παλικάρι. Ναι. Βελτιώθηκε το τέλος. Από το Μάρμπουλ καλύτερος ήταν στις βολές ο Μαγκή, σε πληροφορώ. Από το Μάρμπουλ. Μάρμπουλ, τι θυμήθηκε. Το θυμήθηκα. Άλλος, είναι ένας ο Μενέντεθ ο ηθοποιός και ένας ο Μάρμπουλ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε γραμμή. Όχι. Να το πάμε σε ρί τώρα, Μεσχέ, ή να κάνουμε. Άμα κάνεις τώρα διάλειμμα, θα έρθουμε μόνο για το καληνύχτα. Άρα 5 λεπτά και θα κάνεις διπλό το διάλειμμα, Χρήστο, έτσι. Γιατί παρά 10 πάει, άρα 5 λεπτά και κάνεις διπλό διάλειμμα, γιατί ναι, μας πήραν οι γραμμές σβάρνα. Μας πήραν αυτό, μόνο τερμα, δεν πειράζει, καλά. Εκείνος ο Θόδωρος μίλησε πολύ, εντάξει. το Θόδωρο, να είναι. Εντάξει, είναι από γνώσεις, πραγματικά εγώ τον παραδέχομαι. Άσχετα κάποιες φορές διαφωνούμε. Καλά, εντάξει, και η διαφωνία είναι. Καλά, ναι, είναι μες στο πρόγραμμα και είναι υγεία. Το να συμφωνήσουμε όλους δεν είναι ωραία, δηλαδή θα βαρεθείς. Έτσι, σωστά τα λες. Και όντως έχει απόψεις σωστές και βλέπει δηλαδή. Εντάξει, έχει και προπονητικές γνώσεις ο άνθρωπος. Οπότε μπορεί να δει και δύο πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε εμείς, έτσι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο, ρε Στέλιο, τώρα και τελευταία έτσι τίποτα. Ησυχία, δεν έχει ησυχία, κάτι. Και... Ο Βάρντα, εντάξει, στο... Στην Αλέξη τον Κούγια πήγε, εκεί στη Λάρισα. Νομίζω εκεί πέρα θα περάσει καλά ο Βάρντα. Ναι, η Λάρισα έχει. Από γυναικείο. Έχει και φοιτητές, έχει εκεί. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα. Μια χαρά. Έχει πολύ πράγμα. Για να πάρουμε το φίλο τον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε. Σήμερα δεν έχει πάντως τα μάστρια, να ξέρεις, δεν πήρε καμία ακόμη. Μην στεναχωριές. Μετά το φιλάρετο νομίζω είχε πάρει τα μάστρια που μου φιλάρετε. Όχι, τα μάστρια και μετά πήρε ο φιλάρετος. Α, ναι. Ναι. Άπρεπε γιατί λείπει. Ο έτερος, θα το να... βάλω να παίξει, θα το κόψω, θα το βάλω. Δεν το ανέβασαν στο YouTube, δεν το ανέβασαν. Δεν το ανέβασαν, ευτυχώς. Όταν λείπει, πρέπει να εμφανίζονται οι θαυμάστριες. Έλα, πάμε, φιλάρε, τους ακούμε. Κοίταξε, θα διαφωνήσω μαζί σου. Mm-hmm. Είναι περίεργο, αλλά είναι και αναγκαίο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να θέλει κανείς να κτίσει ένα σπίτι να. Από το τελευταίο πάτωμα. Σωστό αυτό. Δηλαδή, επειδή έχει χρόνια τώρα που προσπαθεί να κτίσει το σπίτι, ναι. Να πει εγώ δεν ξεκινάω από τα θεμέλια.
Δεν θέλω, ρε αδερφέ, δεν αντέχω άλλο. Θα ξεκινήσω από το ΕΤΙΡΕ. Δεν γίνεται. Ναι, εννοείς αυτό που είπα εγώ, ότι δεν έχει υπομονή ο Αριανός, έτσι. Ακριβώς. Ναι, είναι αναγκαίο να ξεκινήσεις από κάτω προς τα πάνω. Ωραία. Αλλιώς δεν έχει αποτέλεσμα. Σωστό είναι αυτό που λες. Εγώ απλά άλλο εννοούσα. Εννοούσα ότι έτσι, αυτό που έχω, επειδή ακούς εσύ τις εκπομπές, λέω ότι έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Λοιπόν, δεν γίνεται ο Άρης να είναι 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Δηλαδή, δεν γίνεται να λέει το σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι δεν γίνεται να πέσει ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν μας είπε ο κύριος Κούγιας. Έτσι δεν μας είπε. Όπως γινόταν να πέσει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ναι, ο Ολυμπιακός ήθελε να πέσει. Ήθελε. Εδώ προσπαθούσα να το σώσουν μέχρι χθες και δεν ήθελε. Δημοσιογράφος απαγορευόταν να υπάρχει πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό. Ναι. Μα αυτό σου λέω. Και πέρσι ακούγαμε τον κύριο Κούγια και άλλους προέδρους και γενικά όλο αυτό που λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο έλεγε δεν μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός. Και λέω εγώ, όπως δεν μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός, που είναι όντως ένα από τα μεγαλύτερα brand names στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν γίνεται και ο Άρης να έχει 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Αυτό είναι που λέω δεν μπορεί να έχει υπομονή. Όταν βλέπει ο Αριανός πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ κι εγώ ρε φίλε 50 χρόνια να μην έχω κύπελο. Πρόσεξε τώρα. Αυτό λέω. Δεν γίνεται με τίποτα να αλλάξεις τα θέλω των Αθηναίων, ναι, τα οποία εκεί πέρα υπάρχει απόλυτη προστασία. Εσύ όμως και όλοι εμείς που είμαστε έξω από αυτό το μέρος που είναι εκεί που λέγεται Κολωνάκι, mm-hmm, εμείς όλοι θα πρέπει, δεν φταίνε αυτοί, θα πρέπει να δημιουργήσεις τη συνθήκη που να έχει το αποτέλεσμα. Και δεν είναι θέμα... Αν είμαι σε διακόψη θα το πω μετά, ναι. Ναι, θα σου πω το εξής. Αυτό το κάνει ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ δεν είναι τυχαίο που κάνει, βγάζει πολλά λεφτά. Ο Άγιαξ, καταρχάς οι οπαδοί, θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουν ξεσηκωθεί και επαναστατήσει πάνω από 10 φορές. Yeah, γιατί φεύγουν όλοι οι καλύτερους παίκτες. Ακριβώς. Ναι. Πουλάει όλους τους καλούς παίκτες και ξεκινάει πάλι από την αρχή. Και θα έλεγε κάποιος, δεν γίνεται πάλι από την αρχή, αλλά όμως θα το κάνει. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι μπορεί να έχει το αποτέλεσμα σε 5 χρόνια. Όχι τώρα την ίδια χρονιά. Σε 5 χρόνια θα την έχει. Θα πάρει πάλι νεαρούς παίκτες, θα τους μεγαλώσει σιγά σιγά, θα έχει τις αποτυχίες του και δεν θα φωνάζουν οι οπαδοί του Άγιαξ. Εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα, δεν μπορούμε να χάνουμε από το χωριό. Φυσικά και θα χάσει από το χωριό όταν θα πουλήσει όλους τους παίκτες. Δηλαδή τώρα ακόμα δεν το έχει κάνει και φέτος θα πουλήσει αυτούς που θέλει να πουλήσει. Του χρόνου να ξέρεις, ο Άγιαξ δεν θα είναι για να χτυπήσει οτιδήποτε έχει στην Ευρώπη και να παλέψει ακόμα και για το πρωτάθλημα. Θα είναι δεύτερος τρίτος. Γιατί ξέρει ότι οι νεαροί παίκτες θα έχουν σκαπανεβάσματα. Και γίνεται αυτό συνέχεια. Μια έχει μια περίοδο που χάνεται και μια έχει μια περίοδο που γίνεται πολύ δυνατή ομάδα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Να καταλάβουμε αυτό που έχει το αποτέλεσμα, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι αθλητής στίβου. Δεν γίνεται τυχαία. Δεν είναι άιντε να τι όμορφα, αυτός ήταν τυχερός. Δεν ήταν καθόλου τυχερός. Πάλεψε, ίδρωσε με κουβάδες υδρότα, μπόρεσε να φτάσει εκεί που έφτασε. Άρα όλη αυτή η προσπάθεια ανταμείφθηκε. Έτσι πρέπει να γίνει και με την ομάδα. Αυτή είναι η άποψη. Ωραία. Εντάξει, φιλάρετε. Σε ευχαριστήσω. Απλά δεν ξέρω. Ναι. Είμαστε φτιαγμένοι για να τα θέλουμε με μαγικό ραβδάκι. Αυτό που λες και που έλεγε και πριν είναι σωστά αυτά που λες. Βέβαια είναι, πάει σε αυτό που σου είπα ότι υπάρχει και διαφορετική παιδεία και κουλτούρα και στον Ολλανδό και στον Ισπανό και στον Άγγλο. Δεν μπορεί να είναι. Δεν βλέπουμε το ίδιο το ποδόσφαιρο εμείς με τον Ολλανδό. Και ο τρόπος λειτουργίας του όλου οικοδομήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου με το Ολλανδικό έχει τεράστιες διαφορές. Κοιτάξτε, Στέλιο. Το πρόβλημά μου είναι ότι εμείς δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ανοίγουμε μια επιχείρηση και περιμένουμε να βγάλουμε κέρδη από την πρώτη χρονιά. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Είμαστε λάθος στη διαπαιδαγώγηση. Σαν παρουσία είμαστε. Παιδεία, όταν λέω αυτό εννοώ. Παιδεία. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό, είναι παντού. Δεν γίνεται. Όταν μπαίνεις σε μια χώρα του εξωτερικού, γιατί γίνεσαι πολύ πιο δυνατός και αποτελεσματικός? Γιατί δέχεσαι ότι θα ξεκινήσεις με το να πλένεις πιάτα.
Δεν περιμένεις δηλαδή από την πρώτη στιγμή να βγάζεις τα χιλιάρικα και να πηγαίνεις να τα ξοδεύεις. Τέλος πάντων. Ωραία. Γεια και χαρά σας. Να σε καλά. Να σε καλά, φιλάρετε. Καλό βράδυ να έχεις. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργος Παπακολλανδία, πού είναι ο Τάσος? Ο Τάσος, υποχρέωση. Έχουμε το Στέλιο. Υποχρέωση. Καλύτερος. Υποχρέωση. Τον έστειλα διάβαστα. Έλα ρε εσύ τώρα. Για να γίνει καλύτερο θέλει πολλά ψωμιά ακόμα. Υπάρχει εμπειρία στην πέση. Θέλει χιλιόμετρα, εντάξει. Είναι και 40 χρόνια μεγαλύτερος ο άλλος. Εντάξει, μην το... Είναι και 40 χρόνια. Ακόμα πιο πολύ. Να σου πω, αυτό που λες είναι τόσο άστοχο. Γιατί είναι άστοχο? Δηλαδή συγκρίνεις τώρα την αδικία του Παναθηναϊκού με το δικό σου τον καημό. Όχι, δεν δηλαδή, συγκρίνουμε αδικία. Δεν είναι αδικία. Αδικία ποια είναι? Αδικία είναι για τον Παναθηναϊκό από την άλλη πλευρά. Γιατί ο Παναθηναϊκός έπρεπε να ήταν στη Β' Εθνική και αυτό δεν λέω, είναι. Αδικία είναι λέω, και αυτό. Αυτό λέω. Ναι, το αλλά είναι. Το συγκρίνεις αυτό με το δικό σου τον καημό που έχεις να πάρεις 50 χρόνια πρωτάθλημα. Όχι, όχι, λέω. Ή όπως τίτλο. Όχι. Λέω έτσι όπως είναι αδικία όντως να μείνει ο Παναθηναϊκός στην Α' Εθνική από τη στιγμή που έπεσε ο Ηρακλής. Ναι. Είναι αδικία αυτό το πράγμα, άρα καταστρατηγούνται οι κανόνες. Λοιπόν, έτσι και ο Άρης δεν μπορεί να είναι 50 χρόνια άτιτλος. Έτσι λέω εγώ. Μα πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Αυτό που συνδυάζεται είναι γιατί ο Ηρακλής είναι σε αυτή τη θέση και όχι ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει συνδυασμός. Δεν υπάρχει συνδυασμός, λες εσύ. Ωραία. Βέβαια δεν υπάρχει. Ωραία. Δηλαδή, τι μου λες τώρα εσύ, ότι εγώ ας πούμε μέσω τι έγινε, μέσω κάποια ψηφοφορία. Ναι. Να σου πω για να το καταλάβεις. Έγινε μέσω κάποιας ψηφοφορίας για να μην πάρεις εσύ τον τίτλο, ας πούμε. Όχι, ρε φίλε. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Λέω όπως λειτουργεί εξωαγωνιστικά έτσι το πράγμα. Ούτως ώστε ο Παναθηναϊκός να μένει στην Α' Εθνική. Ενώ δεν πρέπει, έτσι θα πάρει και ο Άρης τίτλο. Θα αποχωρήσετε όλοι διακριτικώς από το κύπελο. Αυτό λέω. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είσαι εξωαγωνιστικά χωρίς τίτλο 50 χρόνια. 50 χρόνια λέω η Καβάλα πήρε κύπελο, ο Πανιώνιος πήρε, ο Άρης δεν πήρε πουθενά. Πώς γίνεται αυτό και 50 χρόνια. Και τι σε φταίει η Καβάλα και ο Πανιώνιος? Δεν ξέρω ρε φίλε, κάτι μου φταίει εμένα. Όπως λέω ο Παναθηναϊκός, εξαγωνιστικά μέσα στην Α' Εθνική, εξαγωνιστικά θα πάρει και ο Άρης τίτλο. Νομίζω όσο και αλλάζω. Έτσι καλά λες εσύ, αλλά νομίζω όσο και πάλι αλαζονικό θα ακουστεί, γιατί μας λες αλαζόνες και πολλές φορές, εντάξει. Μεγαλομανία, πρόσαβη. Ναι, μεγαλομανία. Πρόσαβη, είπα. Τώρα έχετε δικαιολογία να είστε. Αλαζόνες είναι λογικό. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τώρα η αλαζονία είναι και αυτό ένα κάλυμα της κατάστασης για μένα. Η πολύ παιγμένη αυτή η καραμέλα. Αλλά για μένα το θέμα είναι ότι βλέπω ότι χάνεται η ψυχραιμία πάλι στον Άρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι. Θέλει, εγώ, πρόσεξε να δεις, εγώ για να πάρω ένα πρωτάθλημα πέρσι, έτσι, έφτισα αίμα. Αίμα έφτισα. Εγώ δεν μιλάω για πρωτάθλημα. Όχι μόνο περίμενα, έφτισα αίμα. Ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Εγώ δεν σου μιλήσω για πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Το ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει. Φαντάσου δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε προβλήματα financial fair play για ένα πρωτάθλημα. Αυτό θα πει έχτισα αίμα για να πάρω ένα πρωτάθλημα. Αυτό είναι σωστό που λες. Λοιπόν, που αυτό σημαίνει. Ναι, εντάξει, και αυτό τίτλος είναι όμως, έτσι. Και αυτό τίτλος είναι. Δεν είναι. Τίτλος είναι πολύ μεγαλύτερο είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα είναι μην κάνεις τέτοιους συνειρμούς, γιατί ο ουδέτερος ακροατής αντιλαμβάνεται αυτό που σου λέω. Ότι χάνεται γενικά η ψυχραιμία στον οργανισμό. Εγώ δεν το είπα τώρα. Αυτό το λέω απλά με τον Παναθηναϊκό. Έγινε πιο απτό το παράδειγμα. Λέω ότι παίζεται το περισσότερο πρωτάθλημα και κύπελο εκτός αγωνιστικών χώρων και όχι στο χορτάρι. Και όπως γίνεται για τον Παναθηναϊκό, θα γίνει και με τον Άρη. Αυτό λέω. Όταν καταστρατηγούνται οι κανόνες, δεν θα μπορεί να γίνεται μόνο για τον Παναθηναϊκό, θα γίνει και για τον Άρη. Εγώ δεν λέω ότι ο Άρης είναι ίδιο πράγμα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί στην περιραίωση ατμόσφαιρα, σήμερα ειδικά, τώρα δεν το λέω από το μυαλό μου, είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα, μέντια κτλ. Το πρόβλημά σου δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί θα σου πω τι θα γίνει και, θα με θυμηθείς. Με τον Παναθηναϊκό θα πας στο παιχνίδι με υπηρεσιακό προπονητή. Το προπονητή το τρενάρεις γιατί τον θέλεις να είναι φρέσκος, καινούριος για ψυχολογικούς και επικοινωνιακούς λόγους στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Άρα δεν είναι το πρόβλημά σου με τον Παναθηναϊκός.
Εκεί δεν θα πας, εδώ είμαστε και θα το δεις, θα πας με υπηρεσιακό προπονητή. Με δηλαδή, τον τερζή, θα, πάρω, θα πάρω μετά τον Παναθηναϊκό προπονητή, γιατί βεβαίως, για αυτό, είναι, αυτό είναι, κοίταξε, το σημείο αναφοράς. Ναι, όχι, μπορεί να γίνει, τον... για το λόγο δεν κατάλαβα. Ναι. Βάσει των εμπειριών που έχω και όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ, για μένα έτσι, πώς εσύ αποκαλείς αυτό το δίλημα μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη και τα λοιπά, βγάζω και εγώ τα συμπεράσματα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Για μένα το σημείο αναφοράς, η επικοινωνιακή σας ας πούμε τακτική, το να συσπηρωθείτε, το να κάνετε ένα σημείο εκκίνησης, συσπήρωσης, επικοινωνιακής καταιγίδας και το ένα και το άλλο, ναι, το είναι λόγο. Ο ΠΑΟΚ όπως και να το κάνουμε. Κατάλαβα το αυτό που λες. Κατάλαβα... Πρέπει να ξεκινήσετε με το λόγο όμως δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να γίνει αυτό που λες και να έρθει ο προπονητής μετά τον Παναθηναϊκό. Το λόγο. Το εξηγώ ότι τώρα, θα είπε επικοινωνιακή πολιτική λες. Γιατί, γιατί εσείς αυτή τη στιγμή ξέρεις πως σώνετε τη χρονιά σας. Η χρονιά σας σώνεται με δύο τρόπους. Ή να πάρετε ένα τίτλο που λες, ένα κύπελο ή και ένα πρωτάθλημα ας πω εγώ, ή να καταστρέψετε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι σώνεται η χρονιά. Όχι, εγώ κύπελο θέλω. Εγώ κύπελο θέλω, φίλε. Δεν μιλάω τίποτα. Και από τη στιγμή που βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχετε χάσει κάποιο έδαφος, βάζετε σε εφαρμογή το Plan B που είναι η καταστροφή του ΠΑΟΚ. Ωραία. Όχι, okay, Γιώργη. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτά τα συμπεράσματα βγάζω εγώ. Γι' αυτό και θα έχετε προπονητή όχι στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, αλλά στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οκ. Θα δούμε, εδώ πέρα είμαστε, θα τα πούμε, θα τα ξανασχολιάσουμε. Εντάξει, οκ, okay. Okay, καλό βράδυ. Τσα, έλα και καλό βράδυ, yeah, καλό βράδυ. Yeah. Εγώ μένω πάντως, αν μου πεις, έχουμε... όχι, μην μπαίνεις άλλες γραμμές, γιατί, λοιπόν, αν μου πεις να κερδίσω τώρα τον ΠΑΟΚ 0-3 και 3-0 στο Χαρλάο ή να πάρω κύπελο, εγώ θα πω να πάρω κύπελο. Εγώ. Ο Ζάχος, έτσι. Νομίζω είναι το πιο normal. Γιατί, ναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω, κάποιος άλλος μπορεί να πει άλλο. Αν μου πεις 3-0 κερδίσεις στην Τούμπα ο Άρης και 3-0 στο Χαρλάο τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πάρει κύπελο. Ή θα πάρει κύπελο και θα χάσει την Τούμπα. Άντε, ας φέρει και αρχή στο Χαριλάου. Θα σου πω να πάρει το κύπελο. Σοβαρά μιλάμε. Ο τίτλος είναι αυτός που μένει. Δεν το συζητάμε. Ο τίτλος είναι αυτός που δημιουργεί και οπαδούς. Κακά τα ψέματα. Ένα αποτέλεσμα τώρα, μια νίκη, μια ήττα. Δεν λέει τίποτα. Μια νίκη. Λέει στο γόητρο σε τέτοιο μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο. Μια νίκη, ας πούμε, όπως τότε με την Ατλέτικο, ναι, εκεί είναι διαφορετικό. Άλλα, άλλο είναι. Άλλα είναι εκείνο. Αλλά τώρα προφανώς και μέχρι και εκείνο, εγώ το έχω ξανασχολιάσει αυτό. Εκείνο θα το άλλαζα με ένα κύπελο. Εκείνο, γιατί ήμουνα στη Μαδρίτη, έτσι. Ήταν μια ξεχωριστή νύχτα. Δεν νομίζω πολλοί να έχουν ζήσει τέτοιες νύχτες. Εκείνο θα το άλλαζα με τίτλο, για να σκεφτεί. Εντάξει, καλή και νίκη με συντούμπα, αλλά όχι να το συγκρίνω με το κύπελο. Με τίτλο, ειδικά όπως λέει και ο Στέλιος. Οι τίτλοι γράφονται στην ιστορία. Αυτό είναι που μένει, γιατί τον αγώνα μετά από 10 χρόνια θα τον ξεχάσουν και όλοι. Και ο Πέτρος εδώ με στέλνει, εννοείται Ζάχο, λέει κύπελο. Εντάξει, φυσιολογικά. Και ο Στέλιος μου λέει, καλησπέρα Ζάχο, για να διαβάζουμε και τα μήνυματα. Πότε θα κρατήσουμε έναν προπονητή τουλάχιστον 3 χρόνια, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έκατσε 26 χρόνια. Θα μου πει Αγγλία. Αυτό θα έλεγα, ρε φίλα, τώρα τα λέγαμε Αγγλία, Ισπανία, δεν υπάρχει άλλη νοοτροπία. Φινετσάτο τον είχε πει ο Σαράντης πανταζή στον Αγκόλη και όμως μεγάλη παικτάρα. Παικτάρα ήτανε, εγώ επιμένω Μοδάτο, επειδή το θυμάμαι πολύ καλά με την Τραγιάσκα. Μπορεί και Φινετσάτο, Μοδάτο εγώ το θυμάμαι. Στέλιο, να είσαι καλά. Να στείλουμε και ένα και χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Αποστόλη και να του πω ότι εφόσον είναι Ηρακλής, πάρε ένα τηλέφωνο μας πεις και τον Ηρακλή. Ναι, φίλε. Εντάξει, δεν Ηρακλής, τώρα, μόνο στα μηνύματα. Πέραν τη πλάκα που κάνουμε ήπ και πειράζουμε, Ηρακλής, εντάξει, περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Όχι, γιατί είναι Ηρακλής, γι' αυτό το λέω. Τι να πει για τον Ηρακλή, δεν υπάρχει. Τι να πει για τον Ηρακλή. Άντε και να θέλει, τι να πει. Α, είναι εδώ ο Γιώργος ο Ματζούκης, ο καημένος, τον βλέπω. Τι να πει, δεν έχει να πει κάτι. Για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, λέω έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει. Τι να πει. Υπάρχει κάτι να πει. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω εγώ όμως αυτά που έχω να πούμε. Που έχεις να πει. Που έχεις να πει. Με πρώτο, τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda ή το Mastora του. Η διεύθυνση παπάφι 205 και το τηλέφωνο 2310-924-931. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, χειρολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας.
απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, τσίπουρου, ούζου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Άργων αυτών ένα μέθεμι στο Κλίσο Φούλη 76 διεύθυνση, λίγο πριν κολλητά στο ΣΑΡΚ. Και τηλέφωνο για κάνετε κράτηση τραπέζι, το ρεζερβε κοινό, 2310-413-230. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-413-230. Και τελειώνουμε με το Πορκέτο. Το ευχαριστούμε για ένα ακόμη βράδυ. Ήταν εδώ βασικό υποστηρικτή εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Το Πορκέτο με τι αυθεντικέ και παραδοσιακέ του γεύσει, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητε νοστιμιέ να σα τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερο γύρο τη πόλη, χοιρινό σικοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτε, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκε. Κλαμπ μενού με πολλέ επιλογέ για ενό 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκε σαλάτε και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρού 52, πρώην διοικητηρίου διεύθυνση και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Βρε ούφο, τι με παίρνεις τηλέφωνο εκπομπή κάνω. Λε, τι ούφο είσαι. Λοιπόν, εντάξει, να πούμε. Επίλογο Στέλιο. Ναι, τα κλασικά ευχαριστώ κεφάλι και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, okay, καλά, ναι. Δεν το λέω. Το ευχαριστώ. Θα ξανάρθεις σίγουρα. Υγεία να υπάρχει και θα ξανάρθεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, εντάξει, προφανώς. Δεν χανόμαστε. Δεν χανόμαστε εδώ πέρα. Εδώ πέρα είμαστε. Δεν έχω να πω κάτι. Ναι. Καλό βράδυ να πούμε. Καλό βράδυ να πούμε. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για όλο τη συμμετοχή. Όλο τον κόσμο για την επικοινωνία και τη συμμετοχή. Έτσι. Αυτό προφανώς. Αυτό μείνετε συντονισμένοι μας. Ακολουθούν Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Μετά τις 12 έρχεται η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο τον Γιώργο στην ηχοληψία και τις τραγουδάρες από κάτω που ακούγαμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο από το Στέλιο, από εμένα και τον Χρήστο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.